στη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έχετε πως τα πιστεύεις και άρα μου θα προβάλλουν που πολύ να μου το. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό, μικρό του μύρου κάματο. Μικρό του μύρου κάματο, κι κάψα μου Μιχάλη. Λέω λιμιά να πάρει το μάτιο καλά σαν το σκυπτό μα. Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης εδώ σε 95,5 FM. Της κακομοίρας θα γίνει το επόμενο δίωρο με τον κύριο Λευτέρη Χατζηπαντελίδη στη δήμηση των Νίκων, τον κύριο Θανάση Καταπάκη στο production, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, ο Κωνσταντίνος Ραπτόπουλος με τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να διαγράψουν οριστικά το χυμά σας, αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 18133, κρατώντας μόνο την άδεια κυκλοφορία στο αυτοκίνητο. Και αδερφοί Κωνσταντίνοι να κάνουν τα υπόλοιπα γρήγορα, αξιόπιστα, δίνοντας παράλληλα την καλύτερη τιμή της αγοράς. Και όλα αυτά με ένα τηλεφώνημα στο 18133 ή στο axa.gr. 9.55 καινο το μήνυμα στο 54.045 με 25 λεπτά το ευρώ τη χρέωση του μηνύματος. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού ή στο ποστάρι μας σημαίνεις του κομπής. Σχολιάζετε τα όσα συζητάμε με τον Κωστή κατά τη διάρκεια του σημερινού διόρου. Τα λίρα, τα λίρα, τα λίρα μόνο 11. Αν ψάχνεις για σούπερ υπερμεγέθη, τότε σίγουρα ψάχνεις τη Red Rock Jeans. Μόνο εκεί θα βρεις παντελόνια έως 8 extra large, 70 νούμερο και μπλούζες μέχρι 9 extra large. Καλά ακούσατε, σούπερ υπερμεγέθη, τώρα και σε καλοκαιρινές, σε καταπληκτικές τιμές, όπου υπάρχει καλοκαιρινό ξεπούλημα. Μπλούζες από 5 ευρώ, πουκάμισα από 10 ευρώ, βερμούδες από 10 ευρώ, μαγιό από 10 ευρώ, παντελόνια από 20 ευρώ. Καλοκαιρινό ξεκούλημα όλο τον Αύγουστο, Red Rock Jeans. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αθήνα θέρμανση, στο redrockjeans.gr, με άνετο πάρκινγκ, τρέξτε να προλάβετε ξεπούλημα όλο τον Αύγουστο. Τον Σπύρο Μπούγια καλωσόρισε στην ομάδα για τη Θεσσαλονίκη ο επικεφαλής παράταξης και υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης, αποτελώντας ουσιαστικά και την τελευταία προσθήκη στο ψηφοδέλτιο πριν τις εκλογές του Οκτωβρίου. Ο Σπύρος Μπούγιας, που έχει υπηρετήσει την τοπική αυτοδιοίκηση επί σειρά ετών, ενώ στο παρελθόν έχει συντέσει και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, έχοντας πάρει και υπουργικό δόκο τρεις φορές, σήμερα αποτελεί μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου. Πλέον τίθεται ενεργά στο πλευρό του Στέλιου Αγγελούδη, ο οποίος το χαρακτήρισε άνθρωπο με κοινές αξίες και οράματα για μια φιλική και ανθρώπινη Θεσσαλονίκη. Έχουμε διαγωνισμό ο οποίος ολοκληρώνεται αύριο, καθώς η νέα σχολική χρονιά είναι μας, το ίδιο και η τσάντα του παιδιού σας. Η διακάκη εισαγωγή σας δίνει δυνατότητα να κερδίσετε μια σχολική τσάντα PAOK μας, για να έχει το παιδί σας την πιο συναρπαστική σχολική χρονιά. Πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας που τρέχει στο Instagram για να κερδίσετε μία από τις 25 τσάντες PAOK μας από τη διακάκη εισαγωγική. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή. Καλησπέρα Κωστή. Μπράβο, γεια σου Γρηγόρη, όλα τα είπες. Τον αλήτη. Τι κάνεις? Μια χαρά είμαι. Λοιπόν, πώς τα είδες θες? Φυσιολογικά. Φυσιολογικά. Ναι. Θα πω το εξής. Να πεις το εξής. Λοιπόν, θα πρέπει να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα όλοι μας. Να προσγειωθείτε. Πάτε στη αεροδρόμιο Μίκρας, βάλτε εκεί στον πύργο ελέγχου. Αεροδρόμιο Μακεδονία λέγεται. Άρα των Σκοπιανών. Η περιοχή, όχι, λέγεται Βόρεια Μακεδονία εκείνη. Δεν άκουσα τη λένε Βόρεια Μακεδονία. Εσύ άκουσα να λένε. Οι πινακίδες γράφουν North Macedonia. Τον γράφουν, όταν παίζουν οι ομάδες, τι λέει. Αυτό λέει είναι άλλο τώρα. Εντάξει, άρα το αεροδρόμιο είναι των Σκοπιανών. Νομίζω. Και θα είναι τη Θέρμη. Τι νομίζει αυτό. Δεν έχουν αεροπορία οι Σκοπιανοί. Τι μου λες τώρα. Πώς δεν έχουν αεροπορία, αφού πάνε τα ελληνικά αεροπλάνα και του ξεφυλάνε. Με εντολή του ΝΑΤΟ. Εννοείται. Και άρα είναι σύμμαχοι. Και η Ελλάδα ελέγχει το ενέργειο χώρο, το οποίο θα έλεγχε η Τουρκία. Άρα είναι το αεροδρόμιο της Μίκρας, το λέω.
Εσύ πες το πώς θες. Αεροδρόμιο Μακεδονία. Το άλλο λέγεται Βενιζέλος. Τι να κάνουμε. Μακεδονία λέγεται. Έτσι λέει. Το Σκοπίο είναι. Μάλιστα. Σκοπιανοί είναι, Σκοπιανικό. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Με σένα δεν βγάζω. Τι να άκρη να βγάλω. Το χάσετε το όνομα. Γερμανικό είναι. Αφού το ελέγχει η Φραπόρτ. Η Φραπέ. Όχι Φραπέρε, Φραπόρτ. Η Μακεδονία είναι γερμανική. Ναι. Και η Ελλάδα είναι πολυεθνική. Η Ελλάδα νοικιάζει και τις πέτρες που κατουράς. Λοιπόν. Άντε μπράβο, πάμε παρακάτω. Οι περισσότεροι. Πάμε το παίξτε εθνοπατέρες. Οι περισσότεροι, οπαδοί ναι. Έχουν στο μυαλό τους και καλά κάνουν ναι, ότι η ομάδα τους είναι η καλύτερη ομάδα, η κορυφαία ομάδα του κόσμου. Και όπως οι μπαμπάδες νομίζουν ότι οι γη τους είναι Μαραντώνες. Ακριβώς. Αφού δεν έχουν ποδοσφαιρικό κριτήριο. Λοιπόν. Τι να κάνουμε τώρα. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας ότι η καλύτερη. Άμα ξεκινήσαμε μετά, θα. Δεν θα πάει καλά η εκπομπή. Απλά, okay. Και μετά, άμα συμφωνήσετε μαζί μου. Μετά, άμα και θα συμφωνήσετε. Ότι η καλύτερη ελληνική ομάδα στην περσινή σεζόν στην Ευρώπη είναι από το μέτριο και κάτω. Και πού το καινούργιο δηλαδή. Μπορώ να τελειώσω το σκεπτικό. Κάτε τελείω το σκεπτικό. Εγώ θα σε διακόπτω. Γιατί γίνεσαι διακόπτης, δεν κατάλαβα. Γιατί δεν θα με εκνευρίσεις με το καλημέρα. Γιατί θα φτάσουμε στο 8%. Τελείωνε. Πού είμαστε. Ρε, τελείωνε. Πού είμαστε και θα πάμε. Τελείωνε ρε κόκκι. Σε πετάω για να κάτω. Σε πετάω για να μην πας πιο κάτω. Δεν πάω πιο κάτω. Άντε, τράβα. Λοιπόν, το είδαμε και χτες. Μάλιστα. Μία ομάδα η οποία έχει τρομερά τρεξίματα. Ποια και... έχει τρεξίματα. Η Adverb. Ωραία. Μόνο τρεξίματα έχει. Φυσικά και είπα το πρώτο. Μάλιστα. Και ξέρει να μείνετε καταπληκτικά. Μπράβο, Γρηγόρη. Στο δε χώρο δεν πιάνονται οι άνθρωποι. Δεν είδα κανένα χώρο μεγάλο. Τι να φεύγει το χώρο πολύ. Τι είναι, είδαμε δύο φορές. Δύο φορές ήταν και η προοδευτική. Δηλαδή. Δεν χρειάζεται περισσότερο. Τελείωνε ρε κόκκι. Είναι και ικανή πάρα πολλά. Τελείωνε το. Λοιπόν, δεν χρειάζεται παρά ένα μικρό λαθάκι να γίνει προκειμένου να πετύχουν γκολ. Οπότε, ό,τι και να λέμε. Όσο και να ματώνουν, το πάλεψε η ΑΕΚ, προσπάθησε η ΑΕΚ, αλλά δεν. Ωραία ανάλυση, Γρηγόρη. Δεν κάνω ανάλυση. Είσαι για την Όβα να η ανάλυση είναι δική σου. Στον Μπουρουπουπού να τον φάσει. Δεν μπερδεύομαι. Θα φάσει τον πάγκο του Μπουρουπουπού. Δεν μπερδεύομαι στα χωράφια αλωνών. Τότε σταμάτα να μιλάς για μπάλα. Είναι και δική γιατί αυτό που είπα έχει κανένα λάθος. Άστε να πάει στο διάλογο μεσημεριάτικα. Φρε, δεν πας εσύ, λέω, τα γαρόβλαχη. Φίλος μου είναι. Φίλος είναι. Yeah. Από πού και πού. Όλοι φίλοι του διαβόλου δεν είμαστε. Αφού αυτά που είπε ο Χριστός, τίποτα δεν κάνουμε. Άρα είμαστε φιλοδιαβολικοί. Για να μην σε πλακώσει φαλιά. Δεν πλακώνει. Λέγε ό,τι θέλει. Εντάξει. Λέγε ό,τι θες. Θες να πω ό,τι θέλω. Πες ό,τι θες. Η στρίγκλα που έγινε αρνάκι είναι η ΑΕΚ. Γάλακτος. Ναι. Σας τα είχα πει μήνες πριν. Άμα την πάρεις την πίεση ψηλά, είναι μια ομάδα μέτρια η ΑΕΚ. Δεν χρειάζεται να αναλύσω όπως εχθές δύο ώρες πανέλια. Δεν είναι το ραδιόφωνο για να αναλύουμε μεσημεριάτικα. Το είδος θα φάει κολλιά, το live. Δεν το είπα. Δεν ξέρω, ρωτά. Δεν παρακολουθείς άλλα live εσύ. Δεν είδα, το μάτσε έβλεπα. Από το 60 και μετά, σε ένα μαγαζί που ήμουν τον Παναθηναϊκό, με μία φίλη μου έβλεπα το μάτσε. Το έπεσε αυτό, για την ΑΕΚ. Λοιπόν, για την ΑΕΚ το είπα στον αέρα στο 60. Μπράβο. Τι μπράβο. Θέλει μπράβο. Δηλαδή μυαλό θέλει. Θέλει μυαλό να καταλάβεις ότι ο προπονητής έχασε το μάτσε χθες. Γιατί. Τι γιατί. Πες στον κόσμο. Τι γιατί. Γιατί δεν ξέρετε να, την μπάλα δεν την ξέρετε. Και οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ δεν ξέρουν ούτε την ΑΕΚ. Δηλαδή. Δηλαδή. Πριν το μάτσι σε είπα, εδώ, εχθές, τέτοια ώρα, τη σύνθεση είδα, θα πάει σαν ελέη το pressing ψηλά. Ναι. Πήγε. Πήγε. Το έκανε τον κόλ. Όχι. Δεν το έκανε τον κόλ. Κινδύνευσε στο pressing απάνω. Βεβαίως. Γιατί κινδύνευσε, ξέρεις. Γιατί η τετράδα, η τετράδα στην άμυνα δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτούς τους ρυθμούς. Σε αυτούς τους ρυθμούς. Άστο. Πάρε μια εφημερίδα, κάτσε να διαβάσει. Χρειάζεται να την πω. Εγώ τον άνθρωπο να το δώσω μεροκάματο, δεν χρειάζεται. Κάτσε, άκου την εκδήλωση. Ωρε φιλάνθρωπε. Είδε τη φιλάνθρωπο που με. Ωρε από φιλόσοφο που είμαι και φιλάνθρωπο. Αλλά μπερδεύομαι τι έχω να κάνω με ζώη, με άνθρωπο έχοντα εσένα δίπλα μου. Εγώ έχω να κάνω εξωγή. Δεν πάνω. Ξέρω τι με έχω. Το μόνο σίγουρο. Πρέσικ θέλει, ε. Μάλιστα. Φάτι. Θε πρέσικ για πάνω. Δεν το είδε ότι το πρέσικ δεν το έχει ούτε αυτό. Η ΑΚ πήγε να κάνει πρέσικ στην αντίπαλο ομάδα. Η αντίπαλο ομάδα είχε τρία χαφ και ένα στόπερ που ξέρανε να βγάζουν την μπάλα. Σχετικά εύκολα από εκεί για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί ξέραν μπάλα αυτή από πίσω οι τρεις χαφ και ο στόπερ. Πώς λέμε τον στόπερ. Πάμε παρακάτω. Άστε να πάει στο διάλογο. Λοιπόν, και απ' την άλλη η πίεση δεν ήταν τόσο ασφυκτική γιατί δεν υπάρχουν οι ανάλογες δυνάμεις Αύγουστο μήνα. Σωστά. Ο Αλμέιδα έκανε pressing στην πρώτη γραμμή πιστεύοντας ότι μπορεί να κάνει εκεί κάτι που έκανε μια λάθος πάσα τερματοφύλακα αλλά δεν το βάλανε. Υπήρχε μεγάλο καιρό στο κέντρο γιατί η τετράδα του ήταν πολύ πίσω. Έτσι και πέρα. Σταμάτανε.
Σταμάτα. Η τετράδα του ήταν η άμυνα του πίσω πολύ. Με εντολή δική του προφανέστατα. Γιατί αν ανέβαινε και αυτοί απάνω και σπάγανε το pressing, θα είχαμε 0-4. Και σου λέει, ας κρατήσω αυτούς τους μέτρους πίσω, να πέφτουν 3-4 αντί να πέφτουν 5-5, 4 δικοί μου, 5 οι άλλοι. 3 δικοί μου, 5 οι άλλοι. 3 δικοί μου, 4 οι άλλοι. Να πέφτουν 4 και ένα στο χαφ 5-5. 5-4 να έχω στην αντεπίθεση, αν μου το σπάσουν, παραπάνω παίκτη εγώ. Με κοιτάς μαθηματικά, διδάσκω Χουλιαντίνης, είμαι στο αυτό, με κοιτάς. Τι με κοιτάς, συνεχίζω. Δεν το κάνει το pressing. Η ΑΕΚ δεν πέτυχε. Δεν την βγαίνει. Δεν μπορεί να τη βγει. Πάει build-up παιχνίδι. Τρίχες. Δεν μπορεί. Έμαθε και από τον build-up ο Βλάχος. Δεν μπορεί. Και πάει σε πλευροκοπήσεις. Η κάτω ο προπονητής της αντιπάλου τη στέλνει σε πλευροκοπήσεις. Και παίζει τι σύστημα έπαιξε. Ξέρετε εσείς που ακούτε την εκπομπή και βγαίνετε στα Facebook να πούμε. 4-2-2-2. Χωρίς Winger. Ο Κατσίνοβιτς είναι οχτάρι. Ο Άμραμπατ, ο Στεφανάρας είναι οχτάρι. Στεφανάρα. Ίδιος ο Στεφανάρας είναι ο Άμραμπατ. Και πρέπει να ανεβάσεις και back. Γιατί στο 4-2-2-2. Χωρίς extreme, δηλαδή 4-4-2 χωρίς extreme. Και στο 3-5-2 πρέπει να έχεις μπακάρες. Full back. Full back είναι του κόλλου αυτοί και οι δύο. Ο ένας είναι ο Αλβανός ο Ρώτα. Ο Αλβανός ο Ρώτα τον κάνατε Έλληνα. Είναι για τον ατρόμητο ο Ρώτα. Έχετε και καλό μάντζερ, τον πήρατε και στην εθνική. Και αφήσετε τον Κίτσου και έξω. Δείτε ο παπάς του Κίτσου είναι τρελός. Για δέσιμο. Γιατί το έχουμε πει. Δεν ξέρω τι με νοιάζει τι του είπες εσύ. Τι λέω εγώ λέω. Ούτε με νοιάζει τι κλαίσεις εσύ. Είχε ένα μπακ του Χατζησαφή, 34 χρονών. Χλεμπονιάρι. Ανέκρηκτο. Τίποτα. Σαν να γύρισε από τα μπουζούκια και πρέπει να πάει στη δουλειά και για ακόμα λουλούδια. Και το κάνει απαγκαρία. Τι είναι αυτό τώρα. Μπακ είναι αυτή να... Είχα το Χουανκάρε χθες και τον Βαγιανίδη και σήμερα βλέπω το Ρώτα και τον πέστανε το Χατζησαφή. Για δεν πάει να πάρει το Κίτσου. Τι να νοιάζει εμένα, τι κάνει. Με νοιάζουν οι ομάδες, τι κάνω. Εγώ τι βλέπω, με νοιάζει. Τι είμαι εγώ, μάνατζερ των ομάδων. Δεν πάει να κάνει ό,τι θέλει. Λοιπόν, 27 γεμίσματα γίνανε. Τα 25. Σε αντίπαλο. Τα 25 πάνε σε αντίπαλο και χάθηκαν. Το ένα πάει μια κεφαλιά ο Πόρσε. Πόντσερε, τι Πόρσε. Out. Και το άλλο γίνεται τον γκολ της ΑΕΚ από γέμισμα. Απλά για σέντρο του. Γέμισμα λέγεται. Το γέμισμα είναι φόρτωμα. Δεν είναι από πίσω αυτό τι το λάθος γέμισμα. Λάθος λέω, δεν κατάλαβα. Το γέμισμα, γιατί εγώ μπορώ να κάνω λάθος, είναι το φόρτωμα. Φορτώματα από την πλάγια. Πάω πλάγια και φορτώνω. Πάω πλάγια και φορτώνω. 27. Πολύ ωραία κίνηση του Αραούχο. Ναι, καλά, εντάξει, εκεί έγινε και λάθος από το στόπερ. Πολύ ωραία κίνηση του Αραούχο. Δεν μπορεί να είναι τέλειο. Προπονητής της ΑΕΚ. Τα λέμε την ώρα του αγώνα. Ακούστε να μάθετε αεξίδες βόδια κάτω στην Αθήνα μπάλα. Βόδια. Βόδια. Πάτε και μακερώνει στη δεκελία ζώα. Λοιπόν, προπονητής της ΑΕΚ. Δεν πιάνει το pressing. Άρα εγώ πρέπει να βάλω άλλο στοιχείο. Δεν μπορείς να βάλεις δεύτερο ημίχρονο pressing για άλλα 20 λεπτά ρε βόδι. Βρε ψινάκι. Ψινάκι. Πού κολλάει. Ίδιος είναι. Ο ψινάκης με τον Αλμένια. Ίδιοι. Ρε ψινάκι, ξέρεις ότι η ομάδα σου θα του ταχώσω σήμερα. Αυτό στόχασε το μάτς. Αν με έπαιρνε ο Μελισσανίδης, ποιος φταίει, φταίει εσύ που δεν πήρες μπακ δεξί, μπακ αριστερό, ρε τσουβάλι θα τον έλεγα, και προπονητή σου φταίει. Και στόπερ. Και στόπερ αυτούς τους ανέκριτους τους αργούς. Δεν πήρες κι άλλον στόπερ γρήγορα. Στάσε ρε κόκκινε, δίκιο έχεις να πούμε. Πολύ δίκιο. Το γιο σου και δεν τον έβαλε. Κάτσε ρε, δεν είναι το γιο σου. Το γιο σου και ο Πινέδα, μία ή άλλη. Τι. Ο Πινέδα έχει επιθετικές αρτές, ο Γιόνσον έχει αμυντικές. Πάμε ρε κόκκινε, άντε να πάει στο διάλασσο, κάτσε με τον Λάκη Παπαϊόνι και ο Χατζηπαναγκή 8 τώρα. Κάτσε. Τι να μιλήσει για τον Παπαϊόνι και τον Χατζηπαναγκή τώρα, παιχταράδες. Πόσους τίτλους πήρανε. Ένα κύπελο. Τι πήρανε. Ένα κύπελο, ένα βαλκανικό. Ο παπάς του Τερζή πήρε βαλκανικό. Ναι. Και ο δικός μου παπάς πήρε ένα κύπελο. Καλά ξεκίνησε. Σιγά του που πήραν τίτλους. Τι πήρα βαλκανικό. Ναι, βέβαια. Τι βαλκανικό κύπελο πήρανε. Τι λένε φίλε. Πρέπει και πριν γι' αυτό. Τι σε νοιάζει. Ρε, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Κουρούμε χέρια. Κάνε λοιπόν, κάτσε να μάθει μπάλα λίγο. Όταν θα κάνει αναλύσει εκεί πέρα στο αυτό που είσαι να μάθει λίγο πέντε πράγματα. Τι να μάθω, ρε. Όλα τα βρήκα για την άλλη φορά. Άλλο το κουμάρι κόκκινε, άλλο. Ποιο κουμάρι, για αυτά που έλεγα δεν είσαι. Άλλο το κουμάρι, σε παρακολούθησε. Άλλο το δεν κουμάρι. Μ' άρεσε το κουμάρι, μ' άρεσε που το πιάνει. Ρε Αλμέιδα, κάνει ένα ημίχρονο pressing. Και δεν σου βγαίνει. Του βγήκε γλώσσα. Και εξακολουθεί με ΑΕΚ διαλυμένη βιολογικά
άλλα 20 λεπτά και μου κάνεις τις αλλαγές του build-up στο 70. Έχασες την πρόκριση εσύ. Μαζί με τον μάνατζερ Παπαδημητρίου λέγεται, που μου άφησε 0-30 μέτρα 10 δευτερόλεπτα το Χατζησαφή, 0-40 μέτρα 11 δευτερόλεπτα το Βίντα, 0-40 μέτρα 10 δευτερόλεπτα τον Μακουντή, που ήταν πολύ καλός χαμηλά. Μακουντή, έλεγε. Και το άλλο το ερείπιο τον Αλβανό, που τον κάνα τέλεινα για να παίξει την εθνική, να έχω τον Ρώτα εθνική ομάδα. Και ο άλλος ο Κίτσιος βγήκε MVP δεξί μπακ στην Τουρκία. Ζώα! Ζώα! Βόδια! Ήθεσαι τη μητρική σου γλώσσα. Πολύ ωραία. Εσύ ξέρεις καλά από αυτό. Το build-up λοιπόν την ώρα του match, λέω, θα πρέπει τώρα αυτή τη στιγμή να μπει ο Ελίασον, ο Μάνταλος και ο Αραούχο. Και δεν θα βγει ρεβόδι όρθιο ο Τσούμπερ, ο οποίος μπορεί να σου κάνει μία κίνηση στα 90 και σπάρει το match. Το Πόρσε θα βγάλεις. Ο Πόρσε ήταν Κόρτομπα με μειωμένα άλογα. Τα μισά στο. Δεν είναι ο Σούπερ Φόρ που μας λέει. Τι μας λες τώρα, το αφήσει το Πόρσε 90 λεπτά μέσα, ρε Τσουβάλι. Τσουβάλι. Για χθες μιλάω για Τσουβάλι, ε. Προπονηταράς είναι ο. Μπράβο, Γρηγόρη. Συνονήθειες. Μήνυμα εστελεστικό μας. Όχι, μεταφράζω. Α, μάλιστα, εντάξει. Πολύ ωραία. Προπονηταράς είναι ο Αλμίδα. Για χθες μιλάω, επαναλαμβάνω. Για το χθεσινό μάτς. Θα σε κάψω και να σε λείψω. Τι να μ' αλείψω, ρε ψινάκι, χθες σαν το ψινάκι, βρε. Ρε ψινάκι, ήσουν χθες, βρε. Και που βάζει το 70 το Μάνταλο και παίρνει η ΑΕΚ απάνω με τον Ελίασον εκεί στο ένα σμένα, έκανε τις τρίπλες, φόρτωνε κιόλας. Πολύ ωραία. Βάζει και τον Αραούχο μέσα και έχει βγάλει έξω τον Τσούπερ και αφήνει τον Μπόρσε. Με 10 παίκτες παίζει. Με 10 παίκτες. Ερώτηση. Τι ερώτηση. Θε εντόνινα, τι σε εντόνινα, είτε ρε βλάκι από τη Βαλκάνια. Εσύ από πίσω. Χειρότερο. Ναι, αλλά εκπολιτίστηκα. Πήγα στην Πελοπόννησο με Ιταλούς έκανα. Και διακοπές. Δεν είναι Βαλκάνη η Πελοπόννηση. Τι είναι Πελοποννήση. Δεν είναι Βαλκάνη. Όχι, δεν είναι Βαλκάνη. Παλιοελλαδίτες είναι. Οι πρώτοι Έλληνες ήταν. Μπήκατε εσείς με το Ρουφιάνι Λίκη. Με τη γιαγιά μου και τους Τουρκαλάδες που ήρθαν εδώ πέρα οι πρόσφυγες και φέρατε το Ρουσφέτη στην Ελλάδα. Και από εκεί άρχισε το κλέψιμο. Από τους πόντιους ξεκίνησε το κλέψιμο. Τι με κοιτάζετε, κόκκινε. Η γιαγιά σου, η γιαγιά μου, ο παππούς μου και τα λοιπά. Η γιαγιά μου δεν ήταν πόντια. Η γενιά της γιαγιάς. Η γιαγιά μου ήταν από τη Μικρά Ασία. Όχι, από τη Συνόπη ήταν. Ήτανε. Από τη Συνόπη. Όχι, Γιάννης Γιαννάκης. Συνόπη τραπεζούντα, ένα τσιγάρο δρόμος. Πού ήταν η δικιά μου η γιαγιά και η Σαμψούντα. Έχεις πάει, εσύ ξέρεις. Και τι να πάω. Ξέρεις. Έχω κάνει ταλκά να πάω. Ένα τσιγάρο δρόμο. Την τραπεζούντα να πάω. Σιγά. Φέρατε το Ρουφιάνι Λίκη εδώ πέρα. Ποιος είναι αυτός, ο Αυλονίτης είναι. Ήρθα να σε πυροβολήσει. Πότε μπαίνουν κάτι μούρες εδώ την ώρα που κάνω. Παραβατικές. Κάτι κεφάλια, κάτι μύτες, κάτι αυτιά, κάτι τρίτα. Και απλά βγάζει κάτι πυρούνια, κάτι μακεροπύρου. Έχω από κάτω τα μπραχέρια, τα πυρούνια από κάτω. Αααααααα! Δεν μπορώ. Τι βιώνω σε αυτό το πράγμα. Να ξαμπεί άλλο έτσι να τον αφήσω από εκεί. Να γίνω όπως το λένε. Καμπανός να γίνω. Τη φάει το λαρίκι, καμπάρι να πάρει. Μπαίνει μέσα. Πώ μπαίνει. Το λαρί. Ω κατευθείαν. Μπαίνει μέσα όλο ένα κεφάλι, φοβάσει. Φοβάσαι, τον είδες πως μίλησε. Τώρα είναι υδραυλικός, κλέφτης, απατεώνας, Ρουμάνος, Αιγύπτος. Καλή πρόθεση ή κακή πρόθεση έχει, έρχεται μέσα. Τι να κάνεις εκπομπή και το πήγες. Από και το πήγες στο Ρουμανόγιο το πήγες. Ρουμανόγιο σήμερα δεν είναι. Σταμάτα να πάμε. Εξετάζεις. Προχώρανε. Ναι, άργησε πολύ. Δικαίωσε. Λάθος το ότι δεν έπαιξε ο Γιόνσον. Μικρό το. Μικρή διαφορά. Έχει αμυντικές αρτές περισσότερο. Όχι, ρε κόκκινε τώρα. Έβαλε τον άλλον πιο καλά να πάρει την μπάλα να την κατεβάσει. Να πούμε, άμα δεν έχει build-up από πίσω. Εντάξει. Έχω απορία. Πολλές. Στην τελευταία φάση που τρέχει το δεύτερο γκολ για ΑΕΚ. Ο Πινέδα. Δεν είναι προτιμότερο να τον ανατρέψει και να φάει κάρτα. Εκεί δεν έχει τελειώσει το μπάλα. Ρωτάω, ρε Κώστα, δεν μπορεί να απαντήσει. Τελείωσε. Το τακίζει κάτω ή κίτρινη κόκκινη. Και τι θα γίνει. Θα σταματήσει το παιχνίδι. Δεν θα βάλει δεύτερο γκολ. Τελείωσε εκεί η πρόκριση. Ρε. Ρωτάω και πάλι είναι πολύ. Άμα τον κάνω φάουλ στο 95, στο 97. Έχει 1,5 λεπτό. Τελείωσε. Τι, ο άλλο έχει την παρά, την έχω εγώ. Την παπαριά την πει μεσημεριάτικα, δεν μπορεί. Κοίταξε, επειδή λε μπουρδε, θα σε πλακώσει το δεύτερο. Παπαριά την πει μεσημεριάτικα. Έχει τίποτα άλλο το μενού. Για πε. Πάει αυτό, τελείωσε. Θάψαμε τον Παναθηναϊκό, θάψαμε την ΑΕΚ. Μένουν δύο τώρα να μείνουν ζωντανοί. Είναι λάθο το ότι δεν έκανε μεταγραφέ πριν το παιχνίδι. Ο Μελισανίδης. Ο Μελισανίδης
και ο Παπαδημητρίου ποιοι είναι εκεί, δεν πήραν χαμπάρι ότι η τετράδα τους είναι ευάλωτη. Γιατί όλη η περσινή χρονιά δεν πιέστηκε αυτή η τετράδα ή η οποιαδήποτε τετράδα. Και είχε πολλές βοήθειες και από τη μεσαία γραμμή. Η μεσαία γραμμή και η επίθεση κάναν όλη την άμυνα. Και όσες φορές φτάσανε εκεί, εντάξει. Αλλά θέλω να σου πω ότι η τετράδα της ΑΕΚ δεν παίρνει πρωτάθλημα σε καμία ομάδα ελληνική. Πάρε τον ΠΑΟΚ έτσι όπως είναι. Ο οποίος και αυτός έχει δύο σέντερ μπακ να κουτουλάνε. Δεν κερδίζει τίποτα πολύ. Σήμερα θα κερδίσει. Άλλο λέω. Η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός είναι πολύ καλά εκεί. Ο Ολυμπιακός πάει να φτιάξει δίδυμο. Δεν ξέρω ο Ρέτσος πόσο θα αντέξει. Βελτιωμένο πολύ. Αυτή τη στιγμή τους καλύτερους center back στην Ελλάδα τους έχει ο Άρης και ο Παναθηναϊκός. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Άρης και ο Παναθηναϊκός έχουν τα καλύτερα. Και ο Ρέτσος παίζει τα καλύτερα. Ο Ρέτσος τώρα ξύπνησε στα 27, έκανε τρία παιχνίδια καλά. Και εγώ άμα κάνω τηλεόραση, ξέρω εγώ, στο CNN, 20 εκπομπές, 2 θα τις κάνω καλά. 18. Σε ποια γλώσσα. Στη μητέρα. Τι έγινε άλλο, για να χαλαρώσουμε. Εντάξει, να, τα είπαμε, ωραία. Περαστικά. Αν δούμε τον ΠΑΟΚ να περνάει και τον Ολυμπιακό σήμερα, αν σας καταστρέψω και εσάς, νομίζω ότι, εντάξει, το έχω τερματίσει. Δεν νομίζω. Εγώ το προετοίμασα τον κόσμο την Τρίτη. Δεν νομίζω. Όμως. Εγώ προετοίμασα τον κόσμο. Με είπε ο Κουλιανός, λέει, είναι χεσμένος, λέει ο Ρουμάνος. Φοβάται το μάτς. Λέει, δεν το φοβάται. Πήρε και ο δικός του Κυρσάβα. Ναι. Με λέει, πες τώρα να πει ότι θα αποκλειστεί ο Ολυμπιακός. Έκλεισε από τον Μαρτίνετ. Ας πει, μη γίνει. Μην το πάω από πού. Ούτε Ολυμπιακός από πού. Ωχ, μη λέτε. Δεν γίνονται θαύματα. Λοιπόν, ξέρετε ποια είναι η μεγάλη καταστροφή. Πρώτα απ' όλα για τους οπαδούς και τις ίδιες. Καλά, αλλά να πω και ένα καλύτερο. Να τελειώσω λίγο. Τους παοξίδες. Πάλε γλώσσα μέσα, ρε. Κάμερα σε μένα, αλλά. Άκουνα, η μεγαλύτερη καταστροφή ποια είναι. Για πες. Τα λέτε για όλες τις ομάδες. Δηλαδή. Είναι. Για τους οπαδούς και τις ίδιες ομάδες. Ναι, ναι. Για τα μαγαζιά και για εμάς. Γιατί άλλο να είχαμε τρίτη, τετάρτη, πέμπτη δουλειά και άλλο να έχουμε μόνο πέμπτη δουλειά. Κόκκινε, άκουσε να δεις. Έχω βγει από το κάδρο. Για δουλειά μιλάω. Επαναλαμβάνω. Έχω βγει από το κάδρο. Αν πάει καλά ο ΠΑΟΚ, θα πάμε καλά. Άκου εμένα, ρε κόκκινε. Έχω φτιάξει εγώ ένα έργο δικό μου. Δεν πάει να υποβιβαστεί και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και οποιοδήποτε και ο Ολυμπιακός. Εγώ θα βρω τρόπο να κάνω νούμερα. Σε βγάλω εγώ στον Εύρο τον αναγνωστάκο να τα κάνει εδώ κόλαση. Άσε. Και να λείψει ο ΠΑΟΚ από τη ζωή μου και οι ομάδες, βρίσκω εγώ τρόπο να κάνω στην κοινωνία. Ποιος είπε τα δύο. Άσε. Θες να εσείς να έχετε προσκολλημένες στις ομάδες. Μη σώσεις και περάσεις καμία. Ρε, μη σώσεις και περάσεις καμία. Δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ. Τώρα, αν παίζουν και οι ομάδες και τις έχουμε, ακόμα καλύτερα. Αλλά τραβήξω εγώ Νταλγκά. Αν περάσει ο ΠΑΟΚ, αν έχω δουλειά, κάηκα. Άκουσες τι. Πρώτα λέγοντα για τις ομάδες, ναι. Μετά για τα μαγαζιά, ναι. Και μετά για εμάς. Λέω γιατί θα είχαμε δουλειά. Μοιάζει τρίτη, εμένα για τα μαγαζιά και για τις ομάδες. Για εμάς δεν νοιάζει. Θα ήταν διαφορετικό να έχουμε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, ναι. Να λέμε πέρα από το κακό ελληνικό πρωτάθλημα. Άρα λοιπόν το τομάρι σου νοιάζεται. Για το τομάρι σου νοιάζεται. Ναι, φυσικά. Μάλιστα. Το αρκουδοτόμαρό σε νοιάζει. Το λάθος που είναι. Μπράβο, είσαι ειλικρινής, ότι είσαι κοπρίτης. Πότε είπα ψέματα, ρε βλάκα. Και κοπρόψικος το λες. Εσύ τι είσαι. Στον αέρα το λες. Εσύ τι είσαι. Το ομολόγησες τώρα. Εσύ το λες εκτός αέρα. Πάμε. Ήρθε η ώρα να βάλετε το παιχνίδι σας στο απόλυτο εργαλείο προκειμένου να πηγαίνετε ταμείο με ποσοστό επιτυχίας άνω του 80%. goalsuperheroes.com. Το απόλυτο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης με πάνω από 7 χρόνια εμπειρίας και ιστορικό, το οποίο συγκεντρώνει στοιχεία και σας στέλνει προγνωστικά για live παιχνίδια στοιχήματος, μέσω των οποίων μπορείτε να πάτε ταμείο και για να το κάνετε δικό σου μπαίνετε στο metrosport.gr. Κάντε κλικ στο banner που λέει Metro 90-90-90 για να έχετε προνόμια όπως έκπτωση 20% στην μηνιαία συνδρομή ενός Goal Super Hero, 10% έκπτωση στα πακέτα συνδρομών 3 Days Trial και 20% περισσότερα coin σε όλα τα πακέτα coins. goalsuperheroes.com, κάνει το δικό σας και θα γίνει αχώριστο εργαλείο για εσάς οι οποίοι παίζετε στοίχημα. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.045 με 25 λεπτά το ευρώ τη χρέωση του μηνύματος, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού ή στο ποστάρισμα της σημερινής εκπομπής. Ακούστε τώρα κάτι που σας ενδιαφέρει, ειδικά εσάς που σας αρέσει το πανηγύρι. Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου, ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Φοίνικας Πολύχνης
διοργάνωσε το ρόπεδο καρατά στο γλέντι τη χρονιά. Για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, ο μοναδικό Γιάννη Καψάλη μαζί με τον βουρτουόζο του κλαρίνου Μάκη Τσίκο έρχονται για να σα απογειώσουν. Μαζί του στο ποντιακό πρόγραμμα και οι εξαιρετικοί καλλιτέχνε Γιώργο Ιωαννίδη, Στάθη Παυλίδη και Μπάρη Κεμανετζίδη στο μεγαλύτερο λαϊκοποντιακό γλέντι. Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου και ώρα 9, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο στρατόπεδο Καρατά στο γλέντι του Φινίκα Πολίσιν. Είσοδο 7 ευρώ. Σας περιμένω όλους σε ένα γλέντι το οποίο θα γράψει ιστορία. Λοιπόν, ναι. Ολοκληρώσαμε την ΑΕΚ. Ολοκληρώσαμε, νομίζω. Προσγειώθηκε πριν 2 μήνες. Ήμουνα στην Αθήνα 1,5 μήνα. Έχω ένα φίλο ρεπόρτερ της ΑΕΚ, το Λάκη του Κοτσιών. Ξέρετε το παιδί, δουλεύει σε ένα διαγνωστικό κέντρο και είναι και ρεπόρτερ από τους καλούς της ΑΕΚ. Πολύ καλό παιδί. Και μου λέει, παρακαλώ, λέει, πρώτη, δεύτερη, τρίτη αγωνιστική. Να κάνουμε μια ήττα, ένα κακό αποτέλεσμα. Γιατί λέει, βλέπω ότι και η ομάδα και ο πρόεδρος και εμείς όλοι, ξέρω εγώ, πετάμε στα σύννεφα. Δηλαδή, καλό να μας κάνει μια φάπα στην αρχή του πρωταθλήματος. Και πραγματικά, δύο φάπες. Και από τον Παρσεραϊκό και μια αυτή. Αλλά νομίζω ότι φέτος η ΑΕΚ θα έχει πολύ πιο δύσκολο έργο. Το είπαμε, δεν το λέμε τώρα μετά το μάτς με τον Πανσεραϊκό και με, τον, με την χθεσινή ήττα. Το λέμε εδώ και πολύ καιρό. Η ΑΕΚ δεν μπορεί από άλλους ποδοσφαιρικούς δρόμους. Είναι μέτρια ομάδα. Το είπαμε πρώτοι, ακολουθήστε παιδιά. Οι υπόλοιποι αναλυτές ακολουθήστε. Υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα. Ακολουθήστε παιδιά. Υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα τεχνικής φύσης. Για παίρνουν να μάθουν. Η ΑΕΚ, αν έπαιρνε ο μίλος του Champions League, ναι, θα έπαιζε Τρίτη ή Τετάρτη. Ναι. Και Σάββατο ή Κυριακή. Μάλιστα. Τώρα πρέπει να παίζει Πέμπτη και Σάββατο ή Κυριακή. Δεν πειράζει, ο Μπαλτάκος δεν έχουν έχει βάλει υπάλληλο. Θα τους βάλει από ένα-ένα. Άκουσε, λέω. Ένα-ένα. Θα τους βάλει ο Μπαλτάκος, το βγάζει εδώ ο Μπούζος, γλύφει το Μελισανίδη μαζί, φίλοι είναι. Η Άκη είναι, έχει την ΕΠΟ. Δεν θα την κλάψει. Θα υπάρχει, δεν την κλαίω. Δεν την κλαίω. Θα είναι μεγαλύτερη επιβάρηση για την ΑΕΚ. Όχι. Δεν θα είναι. Και άμα παίζει Δευτέρα, γιατί να είναι. Δεν μπορεί να παίζει για Δευτέρα. Γιατί θα γίνει. Δεν μπορεί. ΕΠΟ δεν έχει. Τι τον έχει εκεί. Έτσι, τον έβαλε, για γκόμενο τον έβαλε. Για γκόμενο τον έβαλε τον Μπαλτάκο και ο Μελισανίδης. Του καθαρί. Και εγώ του είχα πει να ακυρώσει και τον μπάτσο με τον Πανσεραϊκό. Να ακυρωθεί η αγωνιστική και τη βάλει εμβόλυμη μια άλλη μέρα. Τότε που είναι οι εθνικές. Οι Πορτογάλοι που δεν έπαιξε η Μπράγκα χαζή είναι. Ρε, γιατί πήρα ψηλά τον Αμανέ. Το κάνω εγώ πρόταση στο κανάλι κάτω στην Αθήνα. Είμαι κάτω εκεί στις διακοπές. Πάω. Λέω τον Μπαλτάκο τον έχετε, τον έχουμε. Τι τον έχετε για γκόμενο, τον έχετε. Τι να κάνουμε. Θα πάτε με το μάτι του τον Πανσεραϊκό και θα το ακυρώσετε. Έλα ρε, ποιο Πανσεραϊκό. Ποιο Πανσεραϊκό. Φάτινα, γιατί το μάτι με τον Πανσεραϊκό δεν είναι ότι κάνει δύο βαθμού. Σου κάνω εγώ ανάλυση άλλη και τελειώνουμε με άκρη τώρα. Είναι ότι τρώω στο πρώτο λεπτό τον γκολ και μετά τρέχει σαν το διάβολο, πεσάρει, έρχεσαι από πίσω, μπιντα πλεύρο κοπή, εντράρει. Ξανάρχεσαι στο κέντρο, ξανακερδίζει μπάλα. Αναγκάζεσαι να χρησιμοποιεί παίκτη που δεν θέλει. Μπράβο. Κουράζεσαι παραπάνω. Δεν είναι δηλαδή ότι ήταν ένα μάτι το Πανσεραϊκό, το έκανε 2-0 στο 50. Όπω μετά έκανε ο Παναθηναϊκό. Μπράβο που ξεκούρασε του παίκτε. Γι' αυτό ο Παναθηναϊκό ήταν πιο φρέσκο στα παιχνίδια, ενώ η ΑΕΚ τρέμει να βγάλει 90 λεπτό. Τι έγινε. Θυμήθηκα την ιδέα. Ναι. Πού το μετέφρασα το. Ξέρω εγώ. Τη μητρική του γλώσσα ζητά να ακούω. Λέει για σένα. Ποιος? Ότι δεν νιώθει από μπάλα, λέει ο Βασίλης, ένας φίλος. Αλλά εχθές στο live είπε πως το Gold Adverb προήλθε από πλάγιο, μπορεί να είναι και από offside. Στα σεμινάρια που πάει δεν τον είπανε ότι δεν υπάρχει offside από πλάγιο. Άκου τον Τζάρλι, εσύ. Γιατί βλέπει Ραπτόπουλο. Γιατί αποκλείεται να κάνει. Δεν είδα ότι ήταν πλάγιο. Τι κάνει, τίποτα. Η μητρική του τηλεφωνό μου. Ναι. Δεν είδα ότι ήταν από πλάγιο, νόμιζα ήταν πάσα. Εσύ λες ότι 40 χρόνια να μην ξέρω ότι από το πλάγιο υπάρχει offside. Και περίμενα εσένα ρε ηλίθιε να μου πεις άμα ξέρω ή όχι μπάλα βλάκα. Δεν μιλάει για βλάκα. Για βλάκα. Δεν μιλάει ούτε για βλάκα, ούτε σε βρίζει. Ναι. Ούτε ο άνθρωπος μίλησε καθαρά. Λέει ότι από offside δεν υπάρχει. Ρε φίλε τώρα σοβαρά μιλάς. Λες να μην το ξέρω. Ρε εσύ. Και στο φινάλε. Λάθη δεν κάνουν. Ρε γιατί δεν πας πεταράδες να ακούς τίποτα. Ας τώρα Ραπτόπουλο ήσυχο. Ας για ο Ραπτόπουλος για να το καταλάβεις είναι η Αντίνης μπροστά σου. Το Γιαντίνη για να τον ακούσεις στα θέματα του ήταν μακριά τη φωτός. Εσύ για μπάλα δεν μπορείς ακόμα στο δημοτικό. Εμείς είμαστε στο Κέμπριτζ. Πάνω. Αγγλίες, Αμερικές, πιάσαμε άστο. Δεν είσαι για μπάλα.
Και εσύ κόκκινε, διάβασε κανένα μήνυμα και για σένα που σε λέει πόσο βόδις. Λες τον άλλο που με βρίζει. Σε βρίζει ένας, λέει την Παναγία. Λέει ένας. Με λέει ένας. Να πάμε, λέει πάνω, λέει να δούμε ποιος είναι. Λέει. Και τι να κάνουμε, εγώ και πάω τον δίρουμε τώρα που μας βρίζει την Παναγία. Ας πάει η Παναγία να του κάνει μήνυση. Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω. Με έπεσε, λέει την Παναγία. Εγώ άθεος είμαι, την Παναγία τη δικιά μου έπεσε. Μα εγώ είμαι άθεος. Ας πάει η Παναγία να του κάνει μήνυση η αγωγή, πάρει και τον Γκούγια δικηγόρο. Από τα κέρδια σου δώσει και ένα φράγκο και σε μα τελείωνε. Πάρε το αλλιώ. Τι να με πει. Πήγαινε να λουφιανέψει τον ακροατή. Πάμε, λέει, στην Ειρήνη. Λέει, να πάρουμε το. Σιγά, μη σε δώσει η Ειρήνη. Η Ειρήνη είναι σοβαρή κοπέλα. Θα σε δώσει ένα το νούμερο. Για να κάνει καυγά. Και τι καυγά, να κάνει ένα σπίγμα, να σε κάνει μαύρο. Τελείωνε, εκπομπή, τελείωνε. Μίλα. Καλησπέρα, Γρηγόρη και Κωστή. Με τι ποιοτικέ προσθήκε στο κέντρο του ΠΑΟ, πώ βλέπετε τη φετινή πορεία στο πρωτάθλημα, μπορεί να σπάσει την τριάδα τη Αθήνα. Φίλα μου καλέ. Εσένα ρώτησε εμένα. Και τους δύο. Φίλα μου καλέ. Οι ποιοτικές προσθήκες που λες ότι κάνει ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι. Οι ποιοτικές προσθήκες που λες ότι κάνει ο ΠΑΟΚ. Τουλάχιστον οι δύο πρώτοι. Για τον πρώτο λέει ο Κωστής ότι είναι τραυματίας. Αυτός πρώτα χθες. Οι άλλοι. Και για τον άλλον βλέπουμε ότι ο ΣΔΟΕΒ δεν είναι ακόμα έτοιμος. Στο επίπεδο που θέλει ο ΠΑΟΚ. Αυτό έχω να πω εγώ. Εσύ πες ότι άλλο θέλεις. Το ΣΔΕΒ δεν δείχνει ακόμα ότι είναι έτοιμος 100% να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ. Ίσως αν το δούμε σε πολύ καλύτερη κατάσταση, όντως να βοηθήσουν τον ΠΑΟΚ να πάει πολύ καλύτερα. Είναι ποιοτικές. Είναι. Δεν είναι έτοιμοι. Αλλά δεν είναι έτοιμοι, δεν πειράζει. Αυτή αυτό. Κατηγόρησα κάποιον, αλλά το σχόλιο μου ποιο λάθος έχει τώρα. Σε ένα μήνα ο ΣΔΕΒ θα πετάει. Σε ένα μήνα. Ο άλλος ο μαύρος, ο Τάρταρος που πήρα είναι επεκταράς. Αυτός εδώ, ο κοντός. Πατεωνάκο τον κόβω, με θλάσσι ήρθε. Θα δούμε όμως. Κόκκινε, διάβασε το, μην τα αποφεύγεις. Ο ξεδιάντροπος δίπλα στο 95ο λεπτό του αγώνα με τον γκολ που έφαγε η ΑΕΚ, λέει Ουγγαρέζικο άλκο που ρίχνει μια κρανιά που ακούστηκε μέχρι το Βέλγιο. Καλά, ρε Σιραπ, εν ώρα εκπομπής. Απορώ τα παιδιά δίπλα σου πώς άντεξαν. Πολύ ευγενική παρέα. Καταρχήν, υπάρχει, καταρχήν άκουδα. Καταρχήν, η διοίκηση απαγορεύει οτιδήποτε έχουμε κάνει με άλλες εκπομπές ιντερνετικές να μην το παρουσιάζουμε. Οπότε και τα μηνύματα. Μην στέλνετε στο ραδιόφωνο, δεν διαβάζονται. Και αν δεν γουστάρετε στο φινάλε, μη μας ακούτε, μη μας βλέπετε. Το λέω στον αέρα, μη στο πω και έξω, γιατί να μην πείτε δεν το είπα. Δεν διαβάζεις το ραδιόφωνο μας θέματα που αφορούν άλλες ιντερνετικές εκπομπές ή άλλες εκπομπές που συμμετέχουμε. Τελείωσε. Εντάξει. Σπατιάτικα να το λες, δεν κάνεις έκθεση ιδεών. Ας το κάθε μπαγλαμά τώρα που στέλνει μήνυμα. Πείτε μου λίγο. Ναι. Ο Πινέδα που φάνηκε σε τέσσερα παιχνίδια. Ο άνθρωπος είναι ψόφιος, δεν έχει κάτσει ούτε μέρα. Για ξεκούραση και τον αφήνεις μέσα. Ναι. Περιμένεις κάθε φορά να σε ξελασπώσει ο Αραούχο και ο Μάνταλος. Ναι. Που έχει δηλώσει, να προσθέσω αυτά, ναι. Ότι ο Αραούχο είναι στους 40%, δεν είναι έτοιμος 100%. Ναι. Δεν κατάλαβα το μήνυμα. Λέει για τον Πινέδα. Δηλαδή άλλη ξεκούραση. Επισημαίνει σε έναν. Επικεντρώνει σε άλλους πώς τους είδε δηλαδή. Είδε τον έναν αυτό. Ο Κατσίνοβης είναι όπως πρέπει. Ο Αμραμπάτ είναι. Ο Κατσίνοβης είναι καλά. Ναι, Κατσίνοβης καλά είναι. Ναι. Τον είδες καλά χθες τον Κατσίνοβης. Τι έκανε χθες ο Κατσίνοβης. Βγήκε ας πούμε. Από τα μπάκο, άρα. Πώς το λένε. Κάτσε ρε, περίμενε. Χθες δεν ήταν. Ένα μήνα δεν παίζει, δυο μάτσε έκανε. Μα πάω ο Κατσίνοβης. Πάμε παρακάτω. Δεν μου λες. Από την τετράδα της άμυνας είναι κανένα σε φόρμα. Όχι. Ο τερματοφύλακας είναι σε φόρμα. Όχι. Ο Πόνσε είναι σε φόρμα. Όχι. Ο Τζούπερ είναι σε φόρμα. Όχι. Ποιο είναι σε φόρμα για να είναι ο Πινέδα. Απάντα του. Ο Αραούχο μπορεί να παίξει 90 λεπτά. Όχι. Ο Μάνταλος. Όχι. Ο Μάνταλος έχει ψυχή να παίξει μπάλα 90 λεπτά να αλλάξει παιχνίδι. Όχι. Το Πινέδα έμεινε η Μούρη σε ένα που στέλνει το μήνυμα. Όχι. Μια χαρά προσπάθησε η ΑΕΚ 2014. Ο Αλμέιδα, όπως πάντα, να κάνει την τραπούλα δεν κοιμήθηκε. Στο τέλος ρίσκαρε και καλά έκανε. Η Αντβέρ πολύ καλά σημαίνει, έκλεισε τους κόρους. Και χτύπησε εκεί που άλλοι είχαν κάποιο Αλβανό δεξιμπακ που τον βάλουν να παίζει και εθνική. Ποιο θέλει το μήνυμα? Γιώργος Δαράκης από Αθήνα. Α, την μπάλα, Δαράκη. Είσαι και προσωπικός μου φίλος. Εάν δεν είναι. Υπονώ και για Κατσίνο. Α, την μπάλα, μισό. Αλλά ο Πινέδα λόγω Μεξικού είναι χώμα. Μισό λεπτό, ρε. Ρε Δαράκη. Α, την μπάλα, ήσυχη. Είναι δυνατόν εσύ να λες ότι δεν άργησε να κάνει τις αλλαγές ο Αλμέιδα? Είναι δυνατόν να λες ότι δεν κοιμήθηκε 20 λεπτά. Και ο Γιωβάνοβιτς άργησε. Πώς? Και ο Γιωβάνοβιτς άργησε. Για τον Γιωβάνοβιτς τα είπαμε. Α, τον Γιωβάνοβιτς. Ο Γιωβάνοβιτς τι έκανε. Άργησε. Τι άργησε. Να κάνει αλλαγή. Άργησε κι αυτός. Αλλά όλος ήταν χειρότερος. Ο Γιωβάνοβιτς είχε φορμαρισμένη ομάδα.
είχε ταχύτητα, είχε ανεβάσματα, είχε ρυθμό, επιθετικό rotation, αμυντικές καλές λειτουργίες, center back πολύ καλά, back φρέσκους ανεβαίνανε 70 μέτρα, ο Χουάνκαρ, ο άλλος ο Πιτσιρικάς, ο Βαγιανίδης, τη σχέση έχει σε φόρμα. Χίλιες φορές πολύ καλύτερος αυτός ο Παναθηναϊκός από την ΑΕΚ. Τώρα απέξουν. Σε αυτή τη φάση. Τώρα απέξουν τρία μάτς Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, δεν γλιτώνει ΑΕΚ με τίποτα από αυτό τον Παναθηναϊκό. Δεν γλιτώνει με τίποτα. Τώρα και με τον ΠΑΟΚ να παίξει, δύσκολα να τον βάλει κάτω. Αυτό τον ΠΑΟΚ, δύσκολα να τον βάλει κάτω. Και με τον Ολυμπιακό να παίξει, δύσκολα να τον βάλει κάτω. Από τις τέσσερις μεγάλες ομάδες, πέμπτος ο Άρης, από τις πέντε μεγάλες ομάδες, μόνο τον Άρη μπορεί να βάλει ίσως κάτω. Αυτή η ΑΕΚ έτσι όπως είναι τώρα. Είναι σε δραματική κατάσταση, το λέω ένα μήνα από τις διακοπές μου. Ας την μπάλα τώρα, πες τίποτα άλλο. Πάμε σε ΠΑΟΚ. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, εγώ δεν μπαίνω στη λογική να πω οτιδήποτε όταν έχουμε δει στο πρώτο παιχνίδι. Είδαμε. Ότι αυτή η ομάδα πέρα από ψηλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο γιατί έχει παίκτες οι οποίοι τρέχουν και παίζουν κάτι σαν ποδόσφαιρο και ο ΠΑΟΚ έχει την ευλογία να έχει πολύ ψηλή τετράδα άμυνας. Θέλεις να κάνει. Να τελειώσω λίγο. Ναι. Και ακούω την ανάλυση σου. Ναι. Όταν λοιπόν σωματοτυπικά υπερέχει ο ΠΑΟΚ και εκεί δείχνει ότι δεν μπορεί να φάει γκολ. Είναι αδιανόητο για μένα να φάει δύο γκολ και να αποκλειστεί από αυτήν την ομάδα. Κάτω δεν μπορεί να φάει. Όχι. Πρέπει να γυρίσει ο κόσμο ανάποδα. Αν διαφωνεί, αφού. Θες να βάλει 4-0 ο ΠΑΟΚ σήμερα. Αν θέλω. Ναι. Με ενδιαφέρει να περάσει. Ναι. Θέλουν οι ΠΑΟΚΣΥΔες να βάλει 4 γκολ ο ΠΑΟΚ σήμερα. Κουί ο Ρουμάνο. 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 Αν θε να βάλει 3-0, 4-0, δώσ' την κατοχή στην Χάρτ. Δώσ' την. Δώσε τεχνική κατοχή στην Χάρτ. Δώσε την μπάλα. Δώσε την μπάλα στην Χάρτ. Κάνε άμυνα στο κέντρο. Ούτε πρέσινγκ ούτε τίποτα. Ακουραστεί και άσου να κατέβουν. Δώσε στο τυράκι να κατέβουν. Όχι τούμπα είναι, όχι κάτι. Α είναι τούμπα. Δώσε την μπάλα στην Χάρτ από το πρώτο λεπτό. Δεν ξέρει τι να την κάνει. Μόλι ανεβεί απάνω. Κάτι κάνει. Μόλι ανεβεί απάνω. Την πρώτη πάσα. Την πρώτη πάσα. Θα τη δώσει στον ΣΒΑΠ. Θα την πάρει ο ΣΒΑΠ. Ωραία. Απ' έξω ο Κουλιαράκης. Μακρινή ο Κουλιαράκης. Φεύγουν τέσσερις βολίδες. Κωνσταντέλια Ζίβκοβιτς, Μπράντο Τόμας και πώς το λένε το σέντερφορ, το παιδάκι. Τζίμας. Δεν θα παίξει ο Τζίμας, ρε κόκκινε. Ο Μπράντο Τόμας θα παίξει. Ωραία. Κωνσταντέλιας. Τον είπα τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια Ζίβκοβιτς, Τάισον. Και Τόμας. Ο Τόμας, δεν είναι τόσο φωτεινό. Ας την μπάσα τη μικρή. Ας το χτίσιμο παιχνίδι. Το Κετσιόρα έχεις δεξιμπακ. Βαριά είναι η άμυνά σου. Μην ανέβεις πάνω. Συμβουλή Ραπτόπουλου σε Λουτσέσκου. Καταγράψτε την. Μην πάρεις την μπάλα να μου παίξεις μέσα στην τούμπα την κατοχή. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει λόγος. Να ανεβεί ψηλά με τον Κετσιόρα, τον Μπάμπα και δύο βόδια σε τερμπάκι. Τι το κάνει να φοβάται σε εισαγωγικά και να δηλώνει τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα. Επικοινωνιακά το λέει. Πιστεύω. Ναι. Πιστεύω. Στην άμυνά του δεν πιστεύει την άμυνά του. Δεν νιώθει ασφάλεια. Ναι, δεν νιώθει ασφάλεια με την άμυνά του. Την τετράδα του. Ναι. Και επειδή. Σου είπα κάτι όμως. Και επειδή είναι τούμπα. Όταν έχει ύψος. Ναι. Και οι άλλοι μόνο ψηλά κατ' ουσία μπορούν να πιέσουν. Ναι. Γιατί να φοβάται. Τι να σου πω εσύ, κόκκινε. Ξέρω εγώ. Επηρεάστηκε από την κακή έξοδο του Φωτάρχη στον κόλ που του βάλε ο Μανσούρας με την Κυφυσιά. Φοβάται ρε φίλε. Το ατομικό λάθος. Έχει ένα μαύρο center back. Εγώ τον Κετσιόρα δεν τον έβγαζα από τα στόπερ σήμερα από τον ΠΑΟ. Συμφωνώ. Δεν τον έβγαζα. Ο Εκόγκ ακόμα δεν πείθει. Δεν πείθει. Από εκεί και πέρα να βάλει τον Κουλιαράκι γιατί εντάξει πιο έτοιμο και τα λοιπά. Έχω πολλά παράπονα από τον Κουλιαράκι. Έχει και τον Μιχαηλίδη. Καλό Μιχαηλίδης, ήρθε από, μετά από ένα χρόνο, το παιδί είναι πιο πίσω. Ναι, πιο πίσω, από το Κουλιαράκι που είναι πιο μπροστά. Ναι, βελτιωμένος. Βελτιωμένος, αλλά έχει πολλή δουλειά ακόμα. Ο Μπάμπας στα μαρκαρίσματα πίσω έχει θέματα. Επικός είναι ο Μπάμπα. Μπροστά είναι φανταστικός. Η δική μου πονηρή σκέψη είναι, ας είναι 25.000 μέσα στην Τούμπα. Τόσο πολύ. 23, 20, όσοι είναι. Πάρα από 20. 20, ας είναι. Ξέρεις γιατί. Ας περιμένουμε. Το 1-2 δεν θα τους επηρεάσει. Όχι, 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 όχι. Ας είναι. Τα περισσότερα γκολ ο ΠΑΟΚ και το θέαμα
στη μετάβαση τη γρήγορη από την άμυνα στο κέντρο. Στο τρανζίστορ. Στο τρανζίστορ. Αυτό το επιθετικό. Όχι τρανζίστορ, στο τρανζίστορ το επιθετικό. Τι. Στο τρανζίστορ. Τρανζίστορ. Στο τρανζίστορ. Πρέπει έχω μπλέξει. Όταν έχει την μπάλα στα πόδια και είναι η άλλη στην άμυνα, παρά το γεγονός ότι έχει την πλαδόρση και τα λοιπά, δυσκολεύεται. Α, στην κατοχή. Ο ΠΑΟΚ όσο λιγότερο κατοχή έχει σήμερα, τόσο περισσότερο πιθανό θα έχει. Θα κερδίσει περισσότερα. Γκολ. Το παιχνίδι. Τι είναι, ρε. Φτερνίζεται άλλο γιατί. Δηλαδή, αν ήμουν οδηγό πούλμα και φτερνιζόμουν, τι έγινε. Έπρεπε να βουλώσω τη μύτη μου, να μου και τα λοιπά. Ή θα παρεξηγηθεί. Έπρεπε να μου πελάτε, να είσαι οδηγό πούλμα και να φτερνιζόμουν. Τι θα με έκανε. Δεν σου πλάκω στο ξύλο. Με τι προσόντα με πλάκω. Θα βάζω το μπράβο. Α, με μπράβο. Με μπράβο και εγώ δεν όποιον θέλει. Λοιπόν. Δεν το έχει κάνει. Εγώ με μπράβο. Ποτέ. Συγχωρέθηκε τώρα, δεν μπορώ. Α, στη Βουλγαρία μου λέει. Εντάξει, τον πήρα μαζί. Το έκανε, ε! Ομολόγησε! Εντάξει. Ο άλλο είπε ότι μαχαιρώνεται μεταξύ του οι αεξίδε και εσύ στάθηκε στον Πινελική. Κλασικό κόκκινο μα στη Χαζομάρα. 969. Του βρίζει τη μάνα. Και βρίζει και τα θεία. Αυτό είναι κάτι που με ενοχλεί εμένα πάρα πολύ. Εμένα δεν με ενοχλεί καθόλου. Εμένα με ενοχλεί πολύ. Με και λες, γιατί στέκομαι σε αυτό, μπορεί να το πεις χίλια δυο πράγματα. Τι σου φταίει η μανούλα του, ρε φίλε. Σταμάτα, ρε, όπως το λέω. Ταινία του Ξαντόπουλου. Σκάτσε! Σταμάτα. Σκάτσε! Σκάτσε τώρα, μιλάω εγώ. Μάλιστα. Τι σου φταίει, σαν τον άλλο, βρεις τη μάνα του παίκτη. Τι σε φταίει η μανούλα του, ρε. Δεν έβρισε μάνα παίκτη στο γήπεδο. Ποτέ. Κάτσε, ρε. Ποτέ. Πηγαίνετε όλοι αλυταράδες. Ποτέ. Τη κερκίδα, να πούμε. Ποτέ. Άσε μου το καλύτερο Πινελίκη, το είχα ακούσει στο... στην Ευκαρπία. Ήταν ένα οπαδό του Ηρακλή με το σταυρό στο χέρι, μη είχε σκάσει το τι Πινελίκη έριχνε, δεν υπάρχει. Ανοίγω το παράδειγμα, το λέω εσύ, σε παρακαλώ. Έχει βρίσει, του κερδίζουμε τρία. Τι του βρίζει, και τι λέει ο απίθανο για το διαιτητή. Που να σε κυνηγάνει μαύρη που τρέχα πίσω από το κετέρι, έχει τόσα ωραία πράγματα να πει. Ρε κόκκινε, ας τον άνθρωπο. Για την μανούλα στα δίκτυα. Ας έρθει κοντά να μου το πει. Άλλο, γιατί να σου βρει τη μάνα. Ρε κόκκινε. Δεν κάνω το δικηγόρο σου, ρε και φταίει. Γιατί. Χαρτζηλίκη θες από τη μάνα μου. Δεν έχει. Τι είμαι, ρε καναζίπλα σήμερα. Ξέρω εγώ τι να σε κάνω. Πώς με έχει κόψει για καναζίπλα. Είσαι λίγο. Για άμα δει τζάμπα να πούμε. Να σε δώσω κολλήσει και σέρα. Στο τζάμπα μια χαρά. Εσύ στο τζάμπα θα πει για μένα. Ο καθηγητή, ο πρίτανη κούτρα. Θα μιλήσει σε μένα. Στο τζάμπα δεν επειδή έγινε τώρα λάρι. Τώρα έχει γίνει άπλα. Δεν πιάνεσαι. Κατάλαβες. Δεν πιάνεσαι. Πριν τη δένει, άντε συγγνώμη τώρα, τίποτα. Την άλλη φορά δεν θα πω μαγαζί, το λέω, πού θα πάτε σε γιου. Πώς με κόβεις, θα πάω τη γυναίκα μου να φάω σε παρακατιανό εστιατόριο. Άλλαξε ο ραντόπουλος. Εγώ το σέβομαι. Εσύ δεν σέβεσαι. Κόκκινε, εγώ πάντα ήμουν άπλας, κάνεις λάθος. Όχι, τώρα έχει βγει. Άλλο, άλλο, άλλο. Κοίταξε. Απλά τώρα είμαι και για τον εαυτό μου λίγο άπλα. Καιρό ήταν. Εντάξει. Καιρό. Είσαι άπλα μόνο για τον εαυτό σου. Στου άλλου δεν ήσουν άπλα ποτέ. Δεν ξέρει. Ξέρω μην μιλά αν δεν ξέρει. Και μην λασπώνει έναν άνθρωπο, γιατί δεν το επιτρέπω. Πια τα προσωπικά. Πριν την ημέρα και πριν την ημέρα. Σε έθιξα. Δεν θέλω να λες. Συγγνώμη, αν είπε κάτι που σε έθιξα. Λες μαλακίες και εσύ στο ραδιό. Λες. Τι είπε στην πουρδά σου. Λες. Καλύτερα να μου δίνει μπουνιά παρά να μου λύσει αυτό το πράγμα. Τελείωνε τώρα. Ασχολείσαι με ένα ακροατή που έβρισε τη μάνα και τα θεία κτλ. Καλά κάνει. Καλά κάνει και βρει. Γρηγόρη, όταν σου έγραψα όταν ήσουν με τον Στέφανο ότι δεν βλέπω ΑΕΚ Παναθηναϊκός στους ομίλους του Σουλού και δικαιώθηκα. Έπαιξα την ΑΕΚ και Παναθηναϊκό να χάσω τους έδρους και με αυτά τα λεφτά πήρα αυτά. Καλά έκανες. Καλά έκανες, φίλοι μου, σε καλή μεριά. Εμείς δεν είμαστε μάγοι. Δεν δηλώσαμε ποτέ οι μάγοι του στοιχήματος. Ρε εσύ, θέλεις να σου δώσω μια συμβουλή. Όχι. Με αυτούς τους ηλίθιους που στέλνουν μηνύματα, μην ασχολείσαι. Χιλιάδες ακούν χωρίς να. Δεν είναι προβλητικό αυτό. Άστο να τώρα τον κάθε φελό με τα μηνύματα. Ποιο φελό, ρε φίλε. Άστο να τώρα. Πήρε ο Δαράκης να μας πει ότι έστειλε μήνυμα ο Δαράκης. Τρελάθηκε ο Δαράκης. Είδε τον Αλμέιδα καλά. Τρελάθηκε ο Δαράκης από την Αθήνα. Σήμερα οι φιλάδες της ΑΕΚ θα πρέπει να έχουν διαλύσει τον προπονητή. Αυτός κάνει το μάτς. Αυτός το κάνει. Για ένα παιχνίδι. Ρε αγώνι, πώς λέμε, η προπονηταράς είναι κερδίζει τα παιχνίδια. Ωραίος είναι και τα λοιπά. Χτες ήταν δεφορμέ. Να μην το πούμε δηλαδή. Άλλο. Λες πρέπει να το είχε τερατολόγο. Πρέπει να το διαλύσουν. Κάτσε. Δεν του δόθηκε ευκαιρία
να πάρει έναν ευρωπαϊκό τίτλο και εκείνη τη μέρα. Ήτανε τεφόρμα. Συμφωνούμε όλοι. Μου παίζονται 40 εκατομμύρια. Δεν τον βοήθησε και... είναι, δεν είναι μάτς τώρα να... με τον Πασεραϊκό και τον Πανιόνιο να χάσει. Αυτό αναιρείς. Αυτό είναι μάτς 40 εκατομμύρια. Θέλεις καλόπιστη κριτική. Βέβαια. Αυτό αναιρείς. Για πες. Όταν λες ότι η ΑΕΚ δεν είναι αυτή που θέλουν να είναι, άρα δεν έχει τις δυνατότητα εργαλεία όπως πρέπει ο προπονητής, κάνει ό,τι μπορεί. Δεν έκανε ό,τι μπορούσε. Πολύ λιγότερα έκανε. Πώς θα περνούσε η ΑΕΚ, δηλαδή, για πες μου. Στο 46, δεν σου λέω ότι θα περνούσε. Τι έπρεπε να κάνει, σου λέει. Το 46 και οι τρεις μέσα, αυτούς που έβαλε στο 70. Και τι θα άλλαζε. Θα βάζε κολ. Εσύ τι λες να άλλαζε. Δεν θα βάζε κολ. Δεν θα βάζε. Γιατί έβαλε. Γιατί έβαλε. Γιατί έβαλε. Γιατί στη μοναδική λάθος τοποθέτηση του δεξιού στόπερ της Αντβέρπ, αυτή η παικτάρα που λέγεται Αραούχο τρύπωσε. Γιατί να παίξει 10 λεπτά, 20 και αν παίξει 45 αυτή η παικτάρα ο Αραούχο, αφού μπορεί. Δεν μπορεί. Είτε είναι στο 40%. Άντε ρε κόκκινε. Για τους υπόλοιπους που είπε, συμφωνώ. Άστα τώρα. Πάρτε τον και κάντε του κριτική. Αυτός έχασε αυτό το... αυτός έχασε το μάτς. Τώρα από εκεί και πέρα. Για αυτούς που κάνουν ρεπορτάζ και παίρνουν τα χαρτάκια πώς πρέπει να κριτικάνουν κάτω στην Αθήνα, τους έχουμε για πρωινό αυτούς. Και αυτούς και τους ρεπόρτερ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού τους έχουμε για πρωινό. Για πρωινό τους έχουμε. Και μάλιστα φτωχό πρωινό. Χωρίς μαρμελάδες, βούτυρα και μεγάλα, ξέρω εγώ, κουρασάν και τέτοια. Εσύ που τρώει το πρωινό. Εσύ που τρώει το πρωινό. Πάμε σε διάλειμμα, όχι. Άντε, άνοιξε γραμμές. Δεν ανοίγω, ρε. Κοίτατε, γίνεται εδώ σε 95,5 των FM και είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να διαγράψετε οριστικά το όχημά σας, αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 18133, κρατώντας μόνο την άδεια κυκλοφορίας στο αυτοκίνητο. Και οι αδερφοί Κωνσταντίνα κάνουν τα υπόλοιπα γρήγορα, αξιόπιστα, δίνοντας παράλληλα την καλύτερη τιμή της αγοράς. Και όλα αυτά να τηλεφώνουμε στο 18133 ή στο axa.gr. 9.55 και το μήνυμα στο 54045 με 25 λεπτά του ευρώ τη χρέωση του μηνύματος. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού ή στο ποστάρισμα της σημερινής εκπομπής σχολιάζετε τα όσα συζητάμε με τον Κωστή. Για τους φίλους του στοιχήματος ήρθε η ώρα να χρησιμοποιήσετε την τεχνητή νοημοσύνη, να ποντάρετε σε live στιγματικούς αγώνες με ποσοστό επιτυχίας άνω του 80%. Το ιστορικό όλων των Super Heroes αναγράφεται, μπορείτε να δείτε όλα τα προγνωστικά τα οποία έχουν και να δείτε ότι μπορείτε να κάνετε το live ποντάρισμα στους live αγώνες ένα αναπόσπαστο κομμάτι το οποίο θα σας στέλνει τακτικότατα στο ταμείο. Μπαίνοντας στο metro.gr και πατώντας στο banner που λέει Metro 90-90-90, μπαίνετε για να αποκτήσετε το goalsuperheroes.com. Γιατί έχετε έκπτωση 20% στη μηνιαία συνδρομή ενός Goal Super Hero, 10% έκπτωση στα πακέτα συνδρομών 3 Days Trial και 20% περισσότερα coins σε όλα τα πακέτα coins. Αποκτήστε το τώρα και δεν θα μετανιώσετε ποτέ. Λοιπόν, μάλιστα. Δεν είπαμε τίποτα για Ολυμπιακό. Ναι. Ωραία. Εγώ θα πω ότι η Ιουγκοσλαβική ομάδα δεν έδειξε τίποτα. Αν θέλει... δεν υπάρχει Ιουγκοσλαβία. Όλοι αυτοί οι Βαλκάνοι έχουν χωριστεί μετά τον πόλεμο. Υπάρχει, Ιουγκοσλαβία. Υπάρχει ο Ερυθρός Αστέρας, υπάρχει η Παρτιζάν. Υπάρχει... ναι, Ιουγκοσλαβία. Σέρβοι λέγονται. Σέρβοι, ναι. Ιουγκοσλάβοι ήταν παλιά όλοι μαζί. Ναι, ρε φίλε, Σέρβοι. Τώρα Σέρβοι. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι εμπνέει κανένα φόβο αυτή η ομάδα. Ναι. Μπορεί ο Ολυμπιακός να πάει να κάνει ένα περίπου, αλλά παιδιά και του ΠΑΟ και του Ολυμπιακού. Στοιχηματικά θα μιλήσω, είναι no bet. Μην τα ακουμπάτε. Γιατί είναι no bet, εγώ και. Θα σου πω γιατί. Πού παίζει ο ΠΑΟΚ την Κυριακή? Στην Κρήτη, με τον Όφη. Μάλιστα. Γιατί να κουραστεί. Γιατί να κουραστεί. Για να περάσει, θα πάρει τα λεφτά. Γιατί να κουραστεί. Θα περάσει, αλλά θα πάρει τα λεφτά. Πώς θα περάσει. Δεν πρέπει να παίξει για να περάσει. Εννοεί. Δεν πρέπει να κουραστεί. Δεν πρέπει να δώσει χώρο για να φύγει στο. Εγώ έδωσα μια ποδοσφαιρική συμβουλή. Διαφώνησα αν ήμουν ο Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου πάνω στην τρέλα του. Μπορεί να θέλει να πάρει την κατοχή. Μέσα την κατοχή να πιέσει κατά ποιο λόγο να πάρει την κατοχή. Έχει μια ομάδα στην ταχύτητα πολύ γρήγορη. Γιατί να μην παίξει όπω έπαιξε. Α είναι Χάρτ, λέγεται. Πώ λέγεται αυτή η ομάδα. Χάρτ. Α είναι Χάρτ. Ο Φερέιρα έπαιξε 3-4-3 την αντεπίθεση και πήγε Μπενφίκα την Τούρκη και του διέλυσε όλου. Είχε καμιά κατοχή μπάλας. Για σήμερα σου μιλάω. Όχι. Είχε τριστόπερ. Είχε αυτό τον Αρχοντίδη. Τρίτο αριστερό στόπερ, τον Γιαννούλη. Αριστερό μπακ. Τζόλι.
Πέλκα, Ακπομπ, 0-50, 5 δευτερόλεπτα. Και οι τρεις, 0-50, 5 δευτερόλεπτα. Και οι τρεις, βολίδες. Πάρ την μπάλα από πίσω με τη διαγώνια πάσα. Είχε και ένα καλό χαφ, δεν τον θυμάμαι. Βοηθήστε με λίγο. Που είχε και αυτό στην καλή την πάσα τη μακρινή. Πίσω από την πλάτη τους διαλύσανε. Τους διαλύσανε. Και αυτή η ομάδα του ΠΑΟΚ έχει Κωνσταντέλια Γρήγορο. Χωρίς την μπάλα. Σίβκοβιτς Γρήγορο. Τάισον Γρήγορο. Και Μπράντο Τόμας Γρήγορο. Τέσσερις. Ο Τάισον. Δεν μπορεί να παίξει 90 λεπτά γρήγορα. Βρε, εντάξει, ρε, δεν θα παίξει. Λόγω ηλικία. Λόγω ηλικία. Θα παίξει ένα ημίχρονο. Και απαντώ και στον Κασκαντεράκο που λέει, είπε δεν είναι γρήγορο. Δεν μπορεί, ρε φίλε, για 90 λεπτά αυτό λέω. Ποιον λέει. Λέει ότι κλείνει. Γενικά μιλάμε, ρε, τώρα δεν κάνουμε ανάλυση για το ποιο θα παίξει και πόση ώρα. Για ποιο λόγο εγώ να πάρω κατοχή, να ανεβάσω 4 κουρσούμια πάνω. 3 κουρσούμια είναι και ένα καλό αριστερά. Για ποιο λόγο εγώ. Να ανεβάσω τον Κουγεράκι επάνω που είναι κολαράς, αργός, τον Μπακ το Μαύρο που είναι αργός, τον Κετζιόλα που είναι αργός. Τον Μπάμπα που δεν, αμυντικά δεν είναι πολύ καλός, για ποιο λόγο να πάρω κατοχή εγώ σε αυτό το μάτς, 2-1 κέρδισε. Τι, επειδή είμαι στην Τούμπα, για ποιο λόγο. Την παίζω την αντεπίθεση και τους ανοίγω διάπλατα σαν βεντάλια, και τους βάζω μέσα στα δίκτυα. Γιατί και αυτοί από ό,τι είδα σε τερμπάκτους δεν πολύ γρήγοροι. Η κατοχή είναι μάτς τα οποία δίνει στο τυράκι, παίρνει ο άλλος την κατοχή και συμβάζει τα γκολ. Απλό είναι. Σε αυτό το μάτς πολύ απλό είναι. Ο ΠΑΟΚ θα κινδυνεύσει από αυτή την ομάδα ασύγκακη χαμηλά μόνο να πάρει κατοχή και ανέβει αυτός απάνω. Δεν έχει λόγο να το κάνει. Ούτε πίεση ψηλά έχει λόγο να κάνει ο ΠΑΟΚ. Άντε να κάνει 5 λεπτά. Μόλις αρχίσει το παιχνίδι, έδρα είμαστε, Τούμπα είμαστε, αού φωνάζουν οι κανίβαλοι, ουρακοτάκι, καρκαδιάριδες εκεί φωνάζουν, καπέλα μαύρα, σήκνα απέξω με τα σουβλάκια, να σε κάνω μήπως σε κάνω στο pressing. Δεν το έκανε στο 5ο λεπτό, γύρνα πίσω. Να στην μπάλα και φύγε στην αντεπίδεση. Αυτή είναι η τακτική στη μεριά του ΠΑΟΚ σήμερα για μένα. Τι. Περιμένω, τελείωσε. Τελείωσε. Μετέφρασα. Ναι. Λοιπόν. Έρχονται αλλαγές στις καθημερινές αλλαγές των πολιτών. Τι σχέση έχει με τον ΠΑΟΚ? Καθώς το... τελειώσαμε με τον ΠΑΟΚ. Αυτό τι είναι αυτό. Έρχονται αλλαγές, ναι, στις καθημερινές αλλαγές των πολιτών, καθώς το Υπουργείο Οικονομικών, ναι, εξετάζει σειρά μέτρων σε μια προσπάθεια περιορισμού της φοροδιαφυγής και με κύριο στόχο τα όλα ηλεκτρονικά. Δεν μπορεί. Πρώτον, σκέφτονται να κατεβάσουν την υποχρεωτική διατραπεζική συναλλαγή άνω των 500 ευρώ, δικά μου πιο χαμηλά, ότι πάνε στα 100 ευρώ. Δηλαδή τι. Λέει, οποιοδήποτε ποσό πάνω από τα 500 ευρώ πρέπει να γίνεται με e-banking. Λοιπόν. Δεν μπορώ να τα παίρνω εγώ μαύρα και να τα έχω ξανά την τράπεζα. Κάτσε ρε, περίμενε μισό λεπτό. Δηλαδή μου βάζει αυτός εμένα. Σου λέω ότι εγώ δεν θέλω να σκέφτεται τώρα. Είναι εδώ στην Ελλάδα το μπουρδέλο να κάνει τώρα. Τα λέει για να τα λένε τώρα. Α, πιστεύει τώρα τι λένε αυτοί. Συμφέρει αυτό το κράτος να είναι νόμιμα. Δηλαδή λέει. Τι λέει. Έχεις εσύ ένα σπίτι. Έχω, πέρα από αυτό που μένεις. Έχω και άλλο σπίτι. Το οποίο το νοικιάζεις. Το νοικιάζω. Το νοικιάζεις 200 ευρώ. Ωραία. Αν δεν καταδίδεται μέσα η banking τα χρήματα, θα θεωρείται ότι δεν θα πήρες ποτέ. Μάλιστα. Με ρωτάς τι μπορεί να κάνεις. Έχω ένα σπίτι. Θα εγώ σου πω. Ναι. Με ρωτάς τι μπορεί να κάνει. Δεν προτείνω τον κόσμο να το κάνει. Λέω τι μπορεί να κάνει. Γιατί μπορεί να το κάνει. Εσύ μπορεί να λες ότι κάνει 100 ευρώ και τα 100 να στα δίνει μαύρα. Εντάξει. Πάντα υπάρχουν τρόποι. Αυτά υπάρχουν πάντα. Τι το συζητάς. Ναι, όμως. Άμα αυτός, ναι, δεν σε δώσει τα 100 ευρώ και πάει να τον κυνηγήσει, ναι, δεν μπορεί να τον κυνηγήσει για 200. Θα έρθω με ένα Big Mac, τον πλακώσω. Απλό είναι. Πάμε παρακάτω. Τον άλλο που σε βρίσκει τη μάνα δεν σε πειράζει. Για τα 100 ευρώ. Αν μου τη βρίσκει τη μάνα στο ένα μέτρο. Το τραβήξω ένα βρωμόξυλο, το κατεβάζω στα μούτρα. Από εκεί, ό,τι και να σε βρίσκει. Από το Facebook δεν ισχύει. Και εγώ το στραμπίδι από εδώ ξέρει, από το πω. 1000. Από εδώ το λέω ότι τόλμα, άμα πάω τόλμα, σε άμα πάω σε ένα μέρο. Τόλμα. Βρε, τολμάω. Θα σε βρει. Αν με βρει. Από εδώ το λέω ότι θέλω. Ποιο θες, τον Τάισον να βρίσω. Όποιον γουστάρω. Δεν ισχύουν αυτά τα. Σου βρίσκε τη μάνα, έχει κότσια να έρθει πάνω σου σε ένα μέτρο. Άλλο είναι το θέμα. Άσε, μην ασχολείσαι. Πού διαφωνώ. Πού διαφωνείς. Πού διαφωνώ. Αυτοί φιλοδοξούν ότι μέσω αυτού του μέτρου θα πάρουν λεφτά από ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς κτλ. Από αυτού θέλουν να τα πάρουν. Από ποιον πρόβλημα αυτό, κύριε Πετρίτη, θέλουν να τα πάρει. Από αυτού θέλουν να τα πάρει. Πώς θα πάρει. Έρχομαι εγώ υδραυλικό σπίτι.
Θέλω να αλλάξει κάτι και σου λέω 200 ευρώ. Ναι. Και μου λες πολλά. Κάνω. 120 ευρώ χωρίς απόδειξη. Τι θα πεις? Ό,τι λέω κι εγώ. Πάρ' τα 120. Εγώ όταν είχε. Τέλος πάντων είχα ένα τρακάρισμα κάτω στην Αθήνα. Θεώρησα ότι με 600 ευρώ το τρακάρισμα είναι εντάξει. Μου λέει 1100. Του λέω, ξέρω ότι με κλέβεις. Λέω, ας στείλω τον Γκιόκα, θα μπλέξω τώρα. Κάνει φασαρία και τέτοια. Δε. Του λέω, κάτα λέω με απόδειξη όλα. Λέει 1400. Του λέω, κόψε κάτι, λέει 1000. Με έφαγε 3 εκατοστάρια. Του τα έδωσα μαύρα. Ή έπρεπε να πάω κάτω να πλακωθώ. Οπότε μήνυση το ένα τ' άλλο θα δίνα 5 χιλιάρικα. Οπότε λες, για στείλω το Μελισανίδη, ξέρω εγώ, δεν μπλέκεις μετά. Με τσαμπουκά και με αυτό και με τραμπούκο. Οπότε την τρως και πληρώνεις μαύρα. Άμα έρθει, άκου να δεις. Ένας τρόπος υπάρχει ο Μητσοτάκης να μπορέσει να κάνει. Ένας. Επειδή είστε ρουφιάνοι εδώ, είμαστε όλοι, θα δώσει ένα κίνητρο εσένα να καρφώσεις σε μένα και να οικονομήσεις. Δηλαδή, να πει, αν μαζέψεις 1000 ευρώ αποδείξεις, το 20% το 10% το παίρνει πίσω. Ξέρεις τι θα γίνει? Γιατί είναι ρουφιανιά? Απλό. Γιατί είναι ρουφιανιά? Γιατί είναι ρουφιανιά? Ρε τα αγόρια. Μην κρίνεις από τον εαυτό σου που έχεις 50 εκατομμύρια στην Ελβετία. Ναι. Κρίνεις από τον απλό τον πολίτη. Ναι, ναι. Βγάζει ένα χιλιάρικο και ένα χιλιάρικο γυναίκα του και παλεύουν να επιβιώσουν. Μάλιστα. Και έχει κίνητρο να κλειδώσει 100 ευρώ. Ωραία. Είναι ρουφιανιά αυτό? Δεν είναι. Ποια είναι ρουφιανιά? Να πάρει την απόδειξη. Από αλλού ξεκινάει το πρόβλημα. Άκου λίγο. Αν θέλει 10 δευτερόλεπτα ο Μητσοτάκης να φάω λάκανο, να φάει λάκανο τους υδραυλικούς και τους ηλεκτρολόγους και αυτούς τους μικροεπιχειρηματίες, θα δώσει κίνητρο σε μένα. Πήρα αυτό που λέει. Όταν μαζέψεις αποδείξεις 1000 ευρώ, θα έχεις 150 ευρώ κέρδος. Το έχει κάνει. Λοιπόν, παλιά που το έκανε. Το έκανε τώρα. Παλιά δεν έκανε την εφαρμογή να βλέπεις αν η απόδειξη είναι γνήσια ή όχι. Παλιά άλλο έκανε. Μαζεύαμε τις αποδείξεις, πηγαίναμε στη λογίστρια την Αλέκα και στις άλλες λογίστριες και τα μετά το κατήργησε. Άμα θέλει να τους καταστρέψει, δεν χρειάζεται να κάνει τις τράπεζες. Παρακάτω, άστα τα θέματα. Υπάρχει πιο απλός τρόπος. Για πες μας να μάθουμε. Να μην υπερφορολογούν τον κόσμο. Μάλιστα. Βάλε 10%, 15% φορολογία. Δεν θα κλέβει ο Έλληνας. Ε. Ναι. Αν τον πιάνει, να του κλείνει το μαγάζι. Τι μου λες. Τον Έλληνα και καθόλου δεν θα κλέβει ο Έλληνας. Ενώ στο εξωτερικό είναι άγιο. Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω για μας. Πρέπει να δίνεις κίνητρα. Κίνητρα. Και από εκεί και πέρα τα πράγματα απλοποιούνται. Το διέρη και βασίλευε, πρέπει να φτιάξει ο Μητσοτάκης, να αλληλοσφαραχτείτε οι πολίτες μεταξύ σας, σαν τα μερμήγκια να αλληλοσφαχθείτε. Ή αλληλοσπαραχτείτε. Τι είπε? Αλληλοσπαραγμός λέει. Λέγε, παρακάτω. Άστα, δεν τάξεις αυτά τα θέματα. Και δεν έχω. Δεν τάξεις, άστα. Α, μαθηματικά 12 έχεις και έφερε τον Πάτερ Παναγιώτη για να σε περνάει την τάξη. Άστα. Πάλι την εκκλησία βάλες μέσα. Ποιος έβαλε μέσα? Εγώ έβαλα μέσα. Πριν ηλίθιε. Δεν θα ασχολούμουν με το 4F, με πόσα πράγματα από την εκκλησία ανοίγα μέσα στην εκκλησία. Δεν έχεις μέσα την εκκλησία? Όχι. Τότε τους κάνεις αβάντα τζάμπα. Πες ό,τι θέλεις. Πες με ανόητο. Το κάνω εγώ την εκκλησία. Αβάντα χωρίς να έχω κέρδος. Έχω συγκεκριμένη θέση και τοποθέτηση. Μην μπερδεύεσαι. Δεν σε ρε κόκκινο. Κονομάς. Δηλαδή όλα ζωή είναι κονομά. Σε καμιά έρτη σε βάλανε. Σε κανένα τη βία 100 σε βάλανε. Δεν ενδιαφέρει. Άμα δεις τι τους κάνεις αβάντα. Παράγκαμε. Ποια είναι η αβάντα? Σου κάνα καμιά μετάταξη, καμιά μετάταξη, σε διορίσαμε. Ποια είναι η αβάντα? Αν το ξέρετε, δεν το κάνω, πώς τη διαχωρίζετε. Τότε τι τους κάνεις αβάντα? Ποια είναι η αβάντα? Όχι, μωρέ, πάμε παρακάτω. Άντε, δεν μπορώ να σε κάνω μάθημα στα παιδιά. Δεν έχει επιχειρήματα. Άντε, δεν έχω τώρα να σου κάνω τώρα. Του κάνω εγώ αβάντα τον άλλο χωρίς να έχω κέρδος. Ποια είναι η αβάντα, ρε φίλε? Τελείωνε, μωρέ. Να μιλήσω εγώ. Άνοιξε τις γράμμες, πες την Εμιλία. Το 23-13 είναι τα αργία ενδικά. Καλλίδου να ανοίξει. Η Λίλα Γκουλιώνη είναι. Την έχει κοσμάρει, κουφάλα. Είτε είναι είτε δεν είναι, αυτή που βλέπεις. Είναι η Λίλα Γκουλιώνη, είναι η Λίλα Γκουλιώνη. Πάντο Μανακόλη. Ναι, ακούς. Δεν είναι η Λίλα Γκουλιώνη, πάλι η Λίλα Γκουλιώνη. Πες την, ανοίξει τις γραμμές. Σε που την αγαπάς. Μωρή αντροχωρίστε. Εγώ αντροχωρίστε. Άμα έρθει η γυναίκα μου τον πλάσει και σε κοπανίσει μία στο δόξα μου. Όρεξη έγινε από κοιλιά. Άδικο θα έχει. Τι να χάσει. Θα έχει άδικο. Τι να χάσει. Θα έχει άδικο. Ρεσαλιάρι. Τι να σε ζηλέψει. Τι να σε ζηλέψει. Μαγουλήθρα. Πάνε, πες να ανοίξει γραμμή. Η επιτομή της ασχήμια είπε εμένα μαγουλίστρα. Θα πιάσει την γυναίκα με την πλάστη. Άντε, πάνε, πες καλύτερα. Ο αυτόφωτος εξωγεί. Άντε, τελείω. Άντε, πάνε γραμμή. Σαν γλαμάρα. Άντε, ρε, και φταίμε χέρια. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε.
Γεια σου, παιδιά, καλησπέρα. Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου, Φλόκο Γιάννη. Γεια σου, Φλόκο Γιάννη. Τι κάνετε, πώς είστε? Μου θες και pressing, Γιάννη. Λοιπόν, Κωστή μου, σε αυτά που είπες για το βιολογικό κομμάτι και τα λες καιρό, έχεις όλα δίκιο. Καιρό τα λέω. Τα έχω ζήσει αυτά εγώ 10 χρονών με τον έξυπνο τον Τσατσέφσκι που διέλυσε τον Απρίλιο που τον Άρη. Που τους πήγαινε για τρέξιμο πάνω στο βουνό και τους έφυγε χωρίς νερό. Τα ξέρα εγώ αυτά. Το ΚΜΟΧ ήξερα το 83-84. Τα ξέρα εγώ τι είναι αυτά. Λέγε. Δώσε μου λίγο λεπτό στο βιολογικό. Έχεις δίκιο. Πολύ δίκιο. Γιατί είναι ζωρισμένη πάρα πολύ. Στο σχηματισμό όμως τώρα που είπες, διαφωνώ μαζί σου. Δεν έκανε έτσι όμως. Ο Άμραμπατ έπαιζε καθαρά δεξιά. Ξεκίνησε τον Τζούμπερ αριστερά και έπαιζε ο Γκατσίνοβιτς. Δεκάρι. Από τον πον. Ναι. Τον έκανε αλλαγή. Τον έκανε εσωτερική αλλαγή. Το ξεκίνησε 25, ναι, και τον έκανε στα 30 μετά... αλλαγή. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Σωστό. Λοιπόν, έμπλεξε η ΑΕΚ Κώστα με τον Παλαιστή τον Πόνσε μπροστά. Ο πιο επιδραστικό. Όλη η ζημιά τη ΑΕΚ. Και κακό δεν τον έβγαλε, τον έβαλε τον Αραούχο. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Λοιπόν, το Τζούμπερ δεν το βγάζει έξω. Με τίποτα εγώ. Και θα βάλω και στο 90 μπορεί να σου κάνει μια ατομική ενέργεια ένα σουτ και να το πετάξει μέσα. Έτσι, βέβαια. Δεν λοιπόν, το βγάζει. Και το πιζάρο Κώστα θα το βάλω πιο νωρίς. Είναι ο πιο γλυκός παίκτης της ΑΕΚ αυτή τη στιγμή για κλειστές άμυνες. Δεν μ' άρεσε. Και από τον άξονα. Τώρα άρχισε μόνο να το πέτσε μέχρι να βρει ρυθμό τελείως το παιχνίδι. Λοιπόν, έτσι ακριβώς. Και με τον Πόνσε η ΑΕΚ έμπλεξε. Είναι ο Πόνσε μέσα στην περιοχή, Παλαιστής, επιθετικά φάου. Έπεφτε μόνο του κάτω. Έχω δει κάτι καζάνια που πέραν τις σούρες εκεί στις Σέρες και πέφταν μόνοι. Λοιπόν, βενζινάς. Λοιπόν, ο πιο επιδραστικός παίκτης της ΑΕΚ που έχει Λούκι ΑΕΚ τώρα μεγάλος ο Δεμπόλ, παίζει είναι ο Λιβάη Γκαρσία. Μεγάλο Λούκι. Μπορεί να πάει σε ένα σμέναν, κινείται περιφερειακά, δημιουργεί μόνος του φάσεις, τελειώνει με δύο πόδια. Στα καλά του όταν είναι, έτσι. Γιάννη, στα καλά του, στα καλά του όταν είναι. Δεν Κώστα, μέσα στην Ανβέρσα. Για 30 λεπτά που έπαιξε, έκανε τρεις τελικές δικές του. Έτσι. Δεν μπορεί η ΑΕΚ, έμπλεξε με τον Πόνσε τώρα. Λοιπόν, και η ΑΕΚ χρειάζεται μεταγραφές, το λες από πέρυσι. Και εγώ πίστευα ότι ίσως την κουτσοβγάλει, αλλά έχει πρόβλημα. Και στα δύο τα μπάκ έχει πρόβλημα. Βέβαια. Και σέντερ μπάκ πρέπει να βάλει. Και χαφ πρέπει να πάρει. Και χαφ εγώ ακόμα θα σου πω ότι και χαφ ίσως χρειάζεται. Μπορεί. Δηλαδή τον Αλεξανδρόπουλο εγώ τον ήθελα. 1000%. Σωστό. 100% τέτοιο παίχτη τον ήθελε η ΑΕΚ. Και το πρόβλημα που υπάρχει, προπονηταράς είναι όπως και εσύ, όπως είπες. Είναι προπονηταράς, αλλά χθες έκανε λάθος. Τι να κάνουμε. Έκανε λάθη και τα λάθη θα τα πούμε. Εντάξει, είναι προπονηταράς. Ποιος λέει το αντίθετο. Έχει ένα κόλλημα, ρε Κώστα. Αυτό το παιχνίδι το χωρίζει σε τρίτα. Ένα τρίτο, δεύτερο τρίτο, τρίτο τρίτο. Πολλοί προπονητές το κάνουν. Ναι, και το πάει με τα 30 λεπτά. Όλες οι αλλαγές του είναι στο τρίτο τρίτο. Δηλαδή στο τελευταίο θα πάμε μετά το 70. Δεν πάνε τα μάτσα έτσι τώρα. Έτσι. Και όταν έχεις μια τόσο καταπονημένη ομάδα στο ρυθμό της και στις ανάγκες. Την καταπονείς άλλα 20 λεπτά με πρέσκι, ενώ μπορεί να πας με πιο. Και την έπαθες στη μεγάλη τη ζημιά, όπως έλεγες και χθες με τον Πασεραϊκό, που τράβηξε το μάτς και πήγε ένα-ένα μέχρι το τέλος. Τράβηξε μεγάλο λούκι βιολογικό με τον Πασεραϊκό. Έτσι όπως ήρθε το παιχνίδι. Ο Γιόνσον εχθές έπρεπε να παίξει ένα ημίχρονο οπωσδήποτε, αλλά είχε καταπονηθεί με τον Πασεραϊκό. Καλός ο Σιμάσκι, μάχες, κορμί, εγώ τον γουστάρω, αλλά ο άλλος είναι πολύ εγκεφαλικός και μπορεί να παίξει και καμιά κάθετη. Και να βγάλεις και πιο νωρίς, να βάλεις πιο νωρίς μέσα. Πατάει και περιοχή ο Γιόνσον. Ναι. Λοιπόν, προπονηταράς είναι καλά, θα πάει η ΑΕΚ και φέτος, αλλά αυτή τη στιγμή, όπως είπες, έχει πρόβλημα η ΑΕΚ. Δηλαδή πρέπει να πάει σε συντήρηση, να πάρει κάποια μάτς, οριακά να τα πάρει και να φτάσει να παίξει 16 του μηνός με τον Ολυμπιακό, είναι κομβικό. Με Βόλο Ολυμπιακό τώρα είναι πολύ κομβικά παιχνίδια. Διαχείριση χρειάζεται η ΑΕΚ. Σας φιλώ και σας περιμένω το συντομότερο. Φιλάκια. Να κρυώσει λίγο καιρό και να πάρει το Σιδηρόπουλο να μας φτιάξει. Να κατεβάσουμε και τον άλλο από το Κόσοβο. Τι κάνει ο Κόσοβο. Θα μου τα πεις κατηδία αν κλείσει. Ναι. Άντε, σας φιλώ. Καραμπετάξει εκεί. Βρήκε φτερό στο Κόσοβο. Ναι. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα Γρηγόρη, καλησπέρα Κωστή. Γεια σου Αλέκο. Εγώ βλέπω σήμερα να παθαίνουμε αντίπαθη Άγιο Παναθηναϊκό. Πω, από τι αρνητική ενέργεια, τι αρνητή λαϊκή απάνω. Γιατί αν γίνει αυτό, τι κατατζή λαϊκή απάνω. Τι μαρταβουρτσή λαϊκή απάνω. Ότι τελείωσε το μάτι. Τελείωσε η πρόκληση. Θα είναι πολύ δύσκολο μάτι σήμερα. Άλλο αυτό. Θα είναι πολύ αυστηρά τα πράγματα. Γιατί έστω και πεταχτεί ένα δυναμητάκι. Γιατί να πεταχτεί, δεν κατάλαβα. Γιατί είναι ουρακοτάκι, καλά λες. Άμα είναι το σκορ 0-1 και πάει
για 0-2 θέλουμε πάλι ένα γκολ να πάμε παράταση. Αλλά το θέμα είναι ότι σήμερα η Χάρτς είναι στα επίπεδα του ΠΑΟΚ. Ποια Χάρτς ρε Αλέξανδρε, δηλαδή. Ποια Χάρτς, θα πηδηχτώ το παράθυρο τώρα, ποια Χάρτς. Ο Κοτάρχη μας έδωσε το πρώτο μάτς. Άμα φάγαμε γκολ από την... 2-0-3-0 το παιχνίδι. Μην με πέτρελνεις τώρα, σε παρακαλώ. Ας την αφάντα ρε κορίτσι. 2-0-3-0. Εντάξει, δεν είναι αποκλειστικό τη δική μου. Θα είναι πολύ δύσκολο σήμερα και ελπίζω να περάσουμε με τη θεά τύχη. Όπως είχαμε στο πρώτο μάτς. Τώρα όσον αφορά το Ψινάκι και το Αλμέιδα και αυτά, οι ελληνικές ομάδες ούτε για Champions League είναι. Είναι για ένα conference, για ένα Europa και πάλι άμα βγουν στο conference και υποκριθούν και οι τρεις, πάλι καλά γιατί θα έχουμε τρεις ομάδες στην Ευρώπη. Γιατί βαριά να ξέρεις ρε Αλέγω, τι έπαθες. Είμαι ψυχολογικά δεν είμαι και πολύ καλά. Περνάω πολύ δύσκολα. Θα τα πούμε από κοντά. Γεια σου Άλεξ. Θα τα πούμε από καλησπέρα. Κοντά. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα φίλε. Εγώ είμαι. Μάλιστα εσείς. Δημήτρης από Θεσσαλονίκη, ΠΑΟΚ, Κώστα. Έλα ΠΑΟΚι μου, σ' ακούμε. Λοιπόν. Έλα. Γεια σου αγόρι μου. Λοιπόν, άκου να δεις δύο πράγματα τώρα τι γίνεται. Επειδή ακούω ότι λένε και διάφοροι εδώ, όλες οι γνώμες είναι δεκτές, εννοείται, ο καθένας έχει την άποψή του. Ο ΠΑΟΚ σήμερα θα περάσει άνετα. Θα περάσει δηλαδή 2-3 μπαλάκια. Η Τούμπα θα είναι καζάνι. Θα περάσουμε. Εντάξει, το αξίζουμε κιόλα. Κόφερε Λίνγκ είναι στα μέτρα μας. Μπορούμε να παίξουμε. Για παραπάνω δεν είμαστε προς το παρόν. Αλλά βλέπω και τι γίνεται με τις μεταγραφές. Βλέπω ότι ο πρόεδρος έκανε μεταγραφές τελικά. Άργησε, αλλά έκανε. Ναι, έκανε και άργησε και έκανε. Σωστό. Άργησε, αλλά έκανε. Σωστό, πήραμε το κέντρο 2 παιχταρά. Τα λόγια δηλαδή είναι πτάρες. Στην πράξη μπορεί να πάρουμε και το μέση και να μην παίξει μπάλα. Αλλά τα στατιστικά λένε ότι είναι καλή παίκτη για την Ελλάδα. Τώρα ο Μεϊτέ είναι παιχταράς. Εγώ τον έχω δει και στην πεθύγα και σε αυτά είναι παίκτη επίπεδου ευρωπαϊκό παίκτη. Τέλος πάντων, η Παοκάρα θα περάσει σήμερα. Εντάξει, και ο Ολυμπιακός θα περάσει. Ευχηθούμε καλή τύχη στην ομάδα μας. Απ' τη μία, επειδή σαν. Μ' ακούς έτσι. Πολύ καθαρά. Λοιπόν, από τη μία, οι ομάδες έπρεπε να πάνε Champions League καθαρά οικονομικά η ΑΕΚ ο Παναθηναϊκός. Αλλά άμα το κοιτάξουμε πώς θα φέρουν βαθμούς στην Ελλάδα, καλύτερα πήγαν στο Europa League να κάνουν καμιά νίκη. Γιατί στο Champions League νίκη δεν θα κάνανε. Μπορεί να κάνανε νίκη. Σωστό. Θα πάνε στο Europa League. Τώρα εγώ και εσύ και ο καθένας μας τι μας νοιάζει πώς θα πάρουν ή θα κάνουν φίλε, θα τα βάλουν. Θεωρητικά έχουν οι ομάδες 24 συν 2 26 παιχνίδια για να ανεβάσουν την Ελλάδα στο ranking. Δεν είναι πολλά μάτς αυτά. Δεν πρέπει να κάνουμε τα μισά τουλάχιστον νίκες. Εννοείται, ρε φίλε. Εξυπακούεται. Τώρα πρέπει να κάνει 3 νίκες τουλάχιστον 4. Δηλαδή, ακόμη, ακόμη και το σημερινό παιχνίδι και του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού πρέπει να κάνουν νίκες και για τις ίδιες ομάδες και για το, η βαθμολογία. Έτσι, ακριβώς. Εντάξει, τώρα βέβαια οι ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός έχουν πολύ μικρό συντελεστή στην. Πολύ μικρή βαθμολογία. Θα πάνε στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητα. Θα έχουν και εκεί δυνατές ομάδες. Αλλά είναι πιο πιθανό να κάνουν 2-3 νίκες παραπάνω στο Europa League. Τώρα στο Champions League θα πηγαίνουν απλά, θα οικονομούσαν τα φράγκα και θα βλέπαμε χαστούκι από εδώ και από εκεί. Μάλιστα. Αυτή είναι η αλήθεια. Καλησπέρα. Μουσική έβαλε ρε βλάκα στο κινητό. Μουσική ακούς. Καλησπέρα. Είναι θέμα τα πεθαμένα σου. Καλησπέρα, φίλε. Να πού να φας τη γλώσσα σου, Ουρσούς, λέμε. Έλα, φίλε. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Σχετικά με αυτό που λέγατε για τη φοροδιαφυγή. Μάλιστα. Δηλαδή τώρα εγώ που θέλω να πάω να πάρω ένα κιλό κοκαίνη το απόγευμα, θα του πάρω με τιμολόγιο ή χωρίς τιμολόγιο για να ξέρω. Φίλε τώρα αστείο είναι αυτό, συγγνώμη. Δηλαδή. Καλησπέρα. Όχι, δεν είναι αστείο, είναι μια κοινική προσέγγιση σε αυτά που λέγαμε. Μιλάς για Ελλάδα τώρα και φοροδιαφυγή. Θα κυνηγήσω τον υδραυλικό. Τον άλλο δεν θα τον κυνηγήσω. Τι φοροδιαφυγή. Καλησπέρα. Πάμε, ναι. Ναι. Ναι, φίλε, ναι. Καλησπέρα, Μάνος από Αθήνα, ναι, ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ. Λοιπόν, αυτό που λες, συμφωνώ σε πολλά που λες για το λαό εκεί πάνω, γιατί τρώνε πολύ κουτόχορτο. Ο κόκκινος να έχει χαμηλά την μπάλα σχετικά με τον ΠΑΟΚ, γιατί σήμερα
μπορεί να γίνουν και στραβές. Και μετά θα αρχίσουν την κλάψα πάλι όλοι. Ποια στραβή να γίνει, ποια χάρτης ρε φίλε. Ναι ρε, γιατί ρε κόκκινε εσύ το σιγουρό. 100%. 100%. Κράτα χαμηλά την μπάλα, όπως όλοι μας, έτσι. Γιατί η ομάδα παίζει καλά, ναι μεν, πλην όμως έχει και κενά στην άμυνα που μπορεί να πληγωθεί άτομα. Φίλε, άκου λίγο. Πριν ξεκινήσει η σεζόν, εγώ τον ΠΑΟΚ είπα δεν τον περιμένω. Και ο ΠΑΟΚ με εξέπληξε θετικά, ποδοσφαιρικά. Όχι σαν φύλαθλο, σαν άνθρωπο παρακολουθεί ποδόσφαιρο. Να χαλάσει τι τώρα. Δεν έχει δώσει δικαιώματα. Δεν εμπιστεύεται την άμυνά του, ρε. Δεν το καταλαβαίνεις. Θα μου πει ο Γουλιανός, δεν αγκόλευα. Ριάλι, κρυάρια είναι. Κρυάρια, ξεκρυάρια. Έτσι την έχουμε ξαναπατήσει, όχι και μία και δύο. Πάμπολες φορές και μετά αρχίζει η κλαψούρα. Τότε είχε τον Δέκατουρί, τον παππού Μπίζερβαρ και άλλες παθογένειες. Έχουμε και τώρα παθογένειες πολλές. Χαμηλά την μπάλα, ο ΠΑΟΚ έχει δείξει καλά στοιχεία φέτος. Μία πρόβλεψη θα κάνω, πιστεύω ο Παναθηναϊκός έχει το πιο καλό σύνολο και επειδή διψάνε οι παίχτες του θα καταφέρει να πάρει το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ μυρίζει χορτασίλα 100% και με πολλές ελλείψεις. Μάλιστα. Να είσαι καλά, λοιπόν, φίλε, πρέπει να πάμε στο διάλειμμα. Ο Ολυμπιακός θα βελτιωθεί και ο Άρης δυστυχώς για μια ακόμα φορά αποκλείστηκε και θα είναι στα ίδια επίπεδα και με το Μάτιο. Καλώς απόγευμα, ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα. Τρέψαμε. Το 2310-390 είναι πάλι δικά σας, έχει γραμμές ελεύθερες. Μπορείτε να τηλεφώνετε να λέτε τι πιστεύετε για τα όσα συζητήσαμε τον Κωστή για τα σημερινά παιχνίδια. Οι υποοξίδες είναι ψαγμένοι, δεν είναι. Βλέπω τι γίνεται. Είναι λίγο φοβερή. Μπαίνουν άλλη κατάσταση. Λέω απεκλείεται ένα, απεκλείεται ο άλλο. Σου λέει κάτσε να μην. Οπότε η τούπα θα γεμίσει. Μην νομίζω ότι είναι μάτς που το βλέπουν ότι φέτος... πάμε να κάνουμε τσατσάλαλα. Πρέπει να δώσουν μάχη, πιστεύουν. Φέτος έφυγε από την ΑΕΚ βοηθό του Αλμέιδα ο Μαρ Ζαρίφ. Γι' αυτό κοιμάται στον πάγκο και έχει λάθος επιλογές ο Αργεντίνος. Ποιος ο Μαρ Ζαρίφ, έτσι. Ο Μαρ Ζαρίφ, έτσι γράφει. Τι είναι, ποιος ψήφισε ναρκωτικά, ποιος ο εγώ παίρνω. Τι γράφει, ρε. Ποιος ο Μαρ Ζαρίφ. Ο Μαρ Ζαρίφ, σου λέω. Όχι, Μανού. Τι γράφει εδώ. Μπορεί να λέει και ότι είναι ο Κοπράνο Μαρνομπράιτορ. Πείτε ρε, κάνε ένα παρασκήριο με κόντι και σπαρτιάτε. Αβάντα του κάνετε και τώρα μόκο. Επίση κάνουμε αβάντα. Κάνουμε αβάντα. Ο Γιάννης ο Κόντι είναι φίλο μα. Άλλο καπέλο αυτό. Κάνουμε ναι, αβάντα ποιον. Είτε είναι αριστερό, είτε δεξιό, είναι φίλο μα. Φυσικά είναι φίλο μα. Τι σχέση τώρα, άμα θέλετε να μάθετε την αλήθεια, εδώ υπάρχουν κάτι το οποίο είναι χορηγία. Όπω διαφημίζονται για να καταλάβετε οι λύθοι ότι ζείτε σε καπιταλισμό πάρα πολύ σκληρό. Βλάκε. Ακούστε. Όπως κάνουν χορηγία οι εταιρείες και διαλέγουν ποια εκπομπή, ποιες εκπομπές ή ποιο ραδιόφωνο ή ποιο μέσον είναι το καταλληλότερο για να διαφημιστούν και δίνουν λεφτά και ανταποδίδουν τα λεφτά τους και έχουν καλά αποτελέσματα. Έχουν ανταποδοτικότητα από τη διαφήμιση. Σωστό, καλά το λέει καλύτερα από μένα. Έτσι κάνει και ένας πολιτικός ή ένας δήμαρχος ή ένας υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος. Γιατί πολλοί μου τάπατε. Έρχεται λοιπόν και σου λέει, κύριε Ραπτόπουλε, πιστεύω ότι τα social media σας ή το ραδιόφωνο σας ή οπουδήποτε θέλει ο ίδιος. Είναι πολύ καλά. Πόσα θέλετε. Ανεβαίνει πάνω στο λογιστήριο, κανονίζει και τελειώνει υπόθεση. Κανονίζουμε και μόνοι μας. Αν είναι σε άλλο μέσο ή οποιοδήποτε. Όπου θέλει ο πελάτης. Πελάτες είναι. Οπότε. Το κακό που είναι. Από τη στιγμή που τα πήρε η ΚΝΕ από την Coca-Cola, εμείς και να πάρουμε από δημάρχους ή από παρατρεχάμενους, αθώοι κατηγορούμενοι. Εντάξει. Άντε πάμε παρακάτω. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Γεια σας. Έλα, φίλε. Ακούγουμε. Μάλιστα. Από Χρυσούπολη τηλεφωνώ, Αριανός. Πού βρέθηκε η Χρυσούπολη, Αριανός, ρε φίλε. Τι καπνό. Εντάξει, λίγοι είμαστε, αλλά λίγοι και καλοί είμαστε. Τι να κάνουμε. Χρυσούπολη, όταν ήρθα, μαυρίλα, μαύρη, άραχνα, τα πατσούρια, ένα μπλε πατσούρι, δεν είδα μαύρα τα πατσούρια. Πού το είδε το κίτρινο εκεί πέρα. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω, λέγε. Τέλος πάντων, κάνουμε διαφορά, δεν πειράζει. Για σήμερα για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, ναι. Έχω μια έμπνευση, άμα θέλει και ο Κόκκινος να σχολιάσει. Έμπνευση, όταν λες, εννοείς, δηλαδή, στιγματική. Πιστεύω πολύ στο διπλό ημίχρονο χι τελικό. Δηλαδή, να περάσει ο ΠΑΟΚ με ένα-ένα. Το τρώει ο ΠΑΟΚ και σοβαρίζει μετά. Ναι. Διπλό ημίχρονο χι τελικό και περνάει ο ΠΑΟΚ. Ρωτάω. Ωραία, ωραία, καλό, εντάξει. Ρωτάω. Ρώτα. Γιατί να ταλαιπωρηθεί ο ΠΑΟΚ. Άντε πάλι τα ίδια. Ρε και έμπνευση. Γιατί να ταλαιπωρηθεί.
Δεν είναι τόσο κακή ομάδα η άλλη κόκκινη. Δεν είναι τόσο κακή. Του πεταματού τι λέγει ο Γκολ. Και μέσα στη Σκωτία, πριν τον γκολ του ΠΑΟΚ, τρώει γκολ. Φίλε. Δηλαδή. Φίλε, για να συνοηθούμε. Η Χάρς όταν έπαιζε με τη Ρόζομπορκ και πόνταρα εγώ και μέσα στη Νορβηγία θα κερδίζει η Χάρς, κάποιοι με λιδόριζαν. Λοιπόν, η Χάρς είναι μια ομάδα η οποία είναι, μοιάζει με ομάδα ράγκμπι. Παίζει μόνο ψηλά, δεν είναι με την μπάλα κάτω. Εντάξει. Ναι, το παλιό ποδόσφαιρο, ακριβώς. Ο καλύτερος ποδοσφαιριστής έχει κλείσει Σαουδική Αραβία και περιμένει να τελειώσει η Ευρώπη για να πάει. Ούτως ή άλλως σκοτσέζικες ομάδες. Τι σε πειράζει σε ένα Σαουδική Αραβία, ρε. Δεν είναι Σαουδική, είναι Σαουδική. Πώς λέγεται. Λοιπόν, δεν μπορούν τα παιδιά, ρε φίλε. Δεν μπορούν τα παιδιά. Και εγώ θα το ρίξω. Ούτε η Βουκαρέστη μπορεί. Λοιπόν, κράτα το. Αύριο, αν είμαστε καλά, από την Χρυσούπολη και το πιάζει, πάρε μας τηλέφωνο. Εκτός αυτού, κάτι άλλο για το επενδυτικό ενδιαφέρον, τι έχετε να πείτε, ισχύει, είναι ψέματα, είναι τριτύπια του Καρυπίδη, πάλι. Έχω ένα γεύμα με το Λάκη το Σουμπούλι την άλλη εβδομάδα, θα σου πω την άλλη εβδομάδα, κλείσε. Ράφε, έλα και μια καβάλα, άντε να σε δούμε. Τώρα που να με δεις καβάλα, Πελοπόννησο Αθήνα πάω τώρα, πάει καβάλα, κάτω από την γέννα. Πάει καβάλα, πάει, πάει καβάλα, clean fit στο νόμο, Βίκτορας το ρυθμίζει, καμπάνα ο Ραυτόπουλος, Αθήνα, τι να κάνουμε. Πότε θα πας? Έτσι, καμιά δεκαετία μέρες. Όχι, θα έρθει. Μπορεί και παραπάνω. Μια φορά το μήνα, πέντε μέρες θα είμαι κάτω. Καλησπέρα. Ναι. Μια εβδομάδα θα. Σε άλλες τρεις εδώ. Ναι. Ναι. Έχω γειτονιά κάτω. Η γρήπη. Η γρήπη. Έλα, γρήπη, έλα. Φάει, πήγε, πήγε. Ίδιος ο Λουτσιάνο δε Σόουζα ήρθε. Είχε ένα χρώμα, μια λάμπη. Με το μηχανάκι. Ήρθε. Με κάτι πέθυλα, κάτι νύχια μαύρα. Πάμε. Έφερε μια τούρτα παγιάτικη. Λέγε, φίλε, καλησπέρα. Αχάριστη. Ναι, μάλιστα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε, με τη φωνή του Παβαρότη. Τι κάνετε? Κύριε Ραπτόπουλε, μου δώσατε υπέροχη πάσα, ναι, με αυτό που είπατε για τις χορηγίες. Ναι. Ήμουν ο μόνος που πρόσεξα ότι τα συστήματα της ΑΕΚ χθες είχαν χορηγό. Χορηγό? Διαβάλε μας το πνεύμα. Διαβάλε μας το πνεύμα καλά, λέει ο άλλος. Να, 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 να. Να, πει πες. Κλείσε με αυτό. Πήγε, πήγε. Επόμενος. Κοπρόσιλο. Μάλιστα, κύριε. Ναι. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Γρηγόριο Γιάννης είμαι από Γερμανία, έχω τη Γατζής. Γεια σου Γιάννη. Από το Τριάδι καταγωγή, Ραπτόπουλε. Από ωραίο μέρος. Έχουμε ξαναμιλήσει. Ναι, βέβαια. Τι θα έλεγες, χωράνε και ο μικρός και ο Μπράντον μαζί μπροστά? Ποιος είναι ο μικρός? Ο Τζίμας και ο Μπράντον. Ο Τζίμας. Μόνο με τρία καφ. Ναι, και τρία στόπερ. Όχι. 3-5-2 λες. Ναι. Όχι, μπορεί 3, να παιχτεί. 4, 1, μπορεί να παιχτεί 3, 3-5-2, πολύ ωραία το λες. 3-4-1-2. Ναι. Ποιοι θα είναι οι μπακ? Οι μπακ. Ναι. Και Γιώρα. Ναι. Ο Εγκόγκ. Όχι, όχι, όχι. Οι μπακ πλάγια ποιοι θα είναι? Να σου τους πω. Στους τρεις τόπερ, δηλαδή να βάλεις το Κεντζιόρα δεξί μπακ. Ναι. Και αριστερά, ναι, ποιο να βάλεις? Αριστερά θα βάλω τον Μπάμπα. Ναι. Δεξιά θα βάλω τον Ζιβκοβιτς. Back half. Back half. Θα είναι, όχι back. Τρίτο στόπερ τον Κετζιόρα και τους άλλους δύο. Παρακάτω. Στο κέντρο Τσιγκάρας με Οσδοεφ. Ναι. Μπροστά τους Κωνσταντέλιας. Ναι. Και μπροστά ο Πιτσιρικάς με τον Μπράντον. Κοίτα, έτσι παίζεται. Τους έπαιρνα το κέντρο. Ωραία το. Παίζεται έτσι. Τους έπαιρνα το κέντρο. Ναι, θα κάνει στι πλευρέ. Θα κάνει. Τι να κάνω? Θα κάνει στι πλευρέ. Θα παίζει με δύο στι πλευρέ, αντίγεια με τέσσερι. Αυτοί παίζουν με γεμίσματα και δύναμη. Μάλιστα. Για να χωρέσουν αυτοί οι δύο, για να χωρέσουν αυτοί οι δύο, ή πρέπει να παίξει αυτό το 3-5-2 που λε, αλλά πρέπει να έχει μπακάρε, ωραία, ή πρέπει να παίξει το 4. Ο τέτοιο είναι μια χαρά. Ο Ζίβκοβιτς ειδικά γυρνάει και μπροστά και πίσω. Ναι, αλλά θα πρέπει να φά ένα από Κωνσταντέλια. Πώς? Το Κωνσταντέλια γιατί να το φάω? Ποιο θα φας? Ο Κωνσταντέλια θα είναι δεκάρι. Κάποιον
Ωραία. Άρα κάποιον εξτρέμ τον τρώω τώρα, έτσι δεν είναι. Ναι, ένα εξτρέμ. Θα πάρει ένα εξτρέμ. Ωραίο, μ' αρέσει. Επόμενη γραμμή. Στέκεται και αυτό, αλλά ο Λουτσέσκου δεν έχει μπει σε τέτοια να παίζει με τρεις πίσω. Ωραία το λες εσύ σαν θεωρία. Στέκεται αν δουλευτεί. Στέκεται αν δουλευτεί ή κάποια στιγμή μες στο παιχνίδι. Δεν το κάνει ο Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου την τετράδα δεν την αλλάζει. Ωραία, ο Κόντης διαγράφηκε και δεν λέτε τι και πώς. Και ποιος είπε ότι πρέπει να γνωρίζουμε τι έγινε. Πάρ το τηλέφωνο να σε πει. Ραπτόπουλε, όντως έτσι το λέγατε. Ποιο? Τον βοηθό του Αλμέιδα. Μάλιστα. Ο Μάρ Ζαρίφ. Ωραία. Καλησπέρα. Μάλιστα. Παρακαλώ. Εσείς κύριε. Εγώ είμαι. Μάλιστα κύριε. Εσείς με τη φωνή την Βραχνή. Με την νικοτίνη. Εσείς με την νικοτίνη στο λαρίνκι να πούμε. Με τη ρεμπέτικη φωνή. Με την νικοτίνη στο λαρίνκι. Πάντων. Παίρνω από τη Σκόπελο, είμαι ο Ηλίας. Ραπτόπουλε, αν ξαναπείς για τους αεξίδες, θα ανέβω απάνω με το ταχύπλο και θα σου πατήσω το κεφάλι κάτω στο πάτωμα. Ταχύπλο. Κατάλαβες πάλι ο καράκι. Φίλε, τι να σου πω. Επόμενη γραμμή. Εγώ λέω να μην έρθει καλύτερα γιατί θα τρως κανένα δίμηνο με καλαμάκι. Θα έρθει με το ταχύπλο. Επόμενη γραμμή. Πάμε. Μακριά, από μακριά κάνεις το μάκα. Φας κάτι αγωνιές. Ποιο μπούνες με το καλαμάκι θα τρως. Που απειλήθηκε από μακριά και προάγει στη βία. Έχεις φάει με το καλαμάκι δύο μήνες. Θα κάνεις να μασίσεις από τα Χριστούγεννα μέχρι το Πάσχα. Κολοπεδάρα, παίρνεις τηλέφωνο και απειλείς. Καλησπέρα. Με το ταχύπλο θα έρθεις. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Γρηγόρη. Έλα. Από την Ευκαρπία είμαι. Ναι. Oh. Η Ευκαρπία ανέβηκε γάμα εθνική, ε. Ναι. Η Ευκαρπία ανέβηκε γάμα εθνική, αλλά αν πας μια μάξη με σάντες καλές, θα βρεις μόνο τα αμορτισέ. Πότε θα έρθει καμιά φορά να σε δούμε από εδώ την Ευκαρπία, θα έρθει να δει κανένα. Αν πληρώνει ταξί, το Κόρτοπα δεν το έχω για να μου το πει. Καλά, ρε, δεν είχα έρθει στη Φιέστα. Ναι, σε είχαμε δει, αλλά δεν είχα έρθει να βρεθούμε γιατί είχα δουλειέ τέλο πάντων. Ανέβηκε η Ευκαρπία γάμα εθνική. Ναι, ναι, γάμα εθνική. Είδα παιχνίδι, το τελευταίο παιχνίδι σε αυτό. Καλά, μην πες πολύ τα μάξια το παστιγείο το παρκάρι. Μια χαρά το παρκάρι. Θα βρει να κάνω και μια πρόβλεψη. Έχουν καλό παράγοντα. Δεν ξέρω τι έχουν ναι, εκεί. Ναι, ναι. Σκιαμάτρας. Ο Γιάννης είναι εξαιρετικός. Εγγύηση. Δεν τους ξέρω, παιδί. Εκεί πρόβλεψη... δεν έχω απλώσει. Επειδή πάω κτίση μέσα, πάω το γήπεδο το βράδυ. Να πας, να πας. 2-0, ακριβές σκορ και σκόρερ Τάισον Κωνσταντέλιας. Τι να βάλει κόλλο Κωνσταντέλιας. Βεβαίως. Γιατί να μην βάλει. Να μου το αφιερώσει αν το βάλει. Το αφιέρωση. Αν βάλει ποτέ κόλλο Κωνσταντέλια. Γεια χαρά. Να μου το αφιερώσει να πούμε. Τη Σκόπελο απέναντι σαν πύλη. Έλα από κοντά σε φτιάξω την γραβάτα. Ναι. Έχασα και κιλά τώρα, φεύγουν τα χέρια μου καλύτερα. Έλα σε φτιάξω την γραβάτα σένα. Από τη Σκόπελο. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Μάκης από Καβάλα, τι κάνουμε. Βρε καλό στην πατρίδα. Πάει τώρα. Ποια πατρίδα, γραφούντι. Αφού την πούλησε τώρα άλλο πάνω από την πούλησε. Αφού την άλλη τη στείλα στην Αθήνα να δουλέψει, τι να κάνω εγώ στην Καβάλα. Να κάτσω στο κάστρο και να κάνω το φάντασμα να πούμε. Λοιπόν, πήρα να ρωτήσω τώρα βάσει αφού το πρωί είδα προχθέ με τον Παναθηναϊκό και στεναχωρήθηκα με να μου. Γιατί μπορούσε να χωρέσει σπόρα Ιωαννίδη μπροστά, να τον αφήσει τον Ιωαννίδη μπροστά, να μην τον βγάλει. Και να κάνει κανένα άλλο συνδυασμό έτσι να πιέσει περισσότερο ο συντηρητικό Γιοβάροβιτς που είχε πει και εσύ. Που είχε πει και εσύ, Ραπ, ότι αν μετά το παιχνίδι με τη Μαρσέη ο Παναθηναϊκός δεν περνούσε, θα τον έβριζες και τον είχε πει. Γιατί είχα δει όλα τα live και αυτά που είχε πει, αλλά τελικά ο Παναθηναϊκός πέρασε. Και τώρα δεν θα έπρεπε να ρισκάρει περισσότερο. Δηλαδή αυτό το πράγμα, το κούτσου κούτσου κούτσου, ρε Ραπ, καλός προπονητής, αλλά αυτό το κούτσου κούτσου και που δεν ρίσκαρε, ενώ θα μπορούσε να ρισκάρει. Το μόνο ρίσκο που πήρε ήταν που έβγαλε τον Πέρε. Αδικής, δεν πάει τσούκου τσούκου φέτος. Κάτσε λίγο. Καταρχήν ο ρυθμός ήταν καλός δεύτερον. Εσύ πιστεύεις ότι με δύο φορ και να αφαιρέσει ένα χαφ και να βάλει άλλο στον πίτζι και να έχει τρία χαφ εναντίον δύο, θα φτάνε ποτέ η μπάλα ορθόδοξα στους δύο μπροστά? Εγώ λέω δεν θα φτάνε. Δεν θα φτάνε, όχι. Όχι. Αν έβγαζες όμως ένα winger και έπαιζες με δύο φορ και τρία χαφ, γιατί είχες μπακάρες από πίσω, στεκόταν αυτό που λες. Ναι. Αυτό, ναι. Μάκη, στεκόταν πιο καλά. Στεκόταν. Ναι. Νομίζω ότι. Εάν έχει τέτοια μπακ στο πρωτάθλημα ο Γιοβάνοβιτς με τρία χαφ, γιατί Παλάσιος Μαντσίνη δεν μας τα λένε πολύ καλά, χωράει, όχι από την αρχή, ένα μισάωρο αυτοί οι δύο. Αλλά οι μπακ να είναι
Βολίδα ο ένας απάνω, βολίδα και ο άλλος. Φωτοβολίδα. Φωτοβολίδα, καλά λέει. Βαγιανίδης, Βαγιανίδης. Και ο άλλος ο Χουανκάρης το παλικάρι. Ο Βαγιανίδης φέτος, φίλε, είναι το κάτι άλλο. Καλά, μην το ματιάζεις. Εγώ δεν ματιάζω. Θα φύγει, θα φύγει. Άλλος έχει το χάρισμα αυτό. Θα φύγω, θα φύγει. Με το που επέστρεψε, μετράμε 2-2 αποκλεισμούς και ήττες. Μόνο έτσι μπορεί να γίνει το θαύμα σήμερα. Τι λέει καβάλα ρε απάνω. Καλά, δόξα τω Θεώ. Ο κουμπάρος σου είδες τι έγινε, έτσι. Τι έπασε. Με τον άλλον τα έσπασε, αφού δεν κατεβαίνει. Δεν κατεβαίνει ο Μήτρας με τον Ερυφιλίδη, αλλά κατεβαίνει ο Λοσταρίδης. Ναι, ναι. Ο κατεβαίνει σήμερα ο Λοσταρίδης. Ανακοίνωσε και ο Κλητσιώτης ότι πλέον δεν κατεβαίνει και σταματάει. Τα πήρε όλα πίσω. Όλοι δεξιοί εκεί μαλώνουνε. Ξέρεις πώς μπορεί να βγει. Μεταξύ τους. Και μπορεί να βγει ο Ερυφιλίδης από τον παγόνο τη δεξί που παίζει και αυτό. Ναι, μάλλον έτσι θα πάει το πράγμα. Θα πάει έτσι το έργο. Όλα ρε, τι κουτσομπόλα. Τα ξέρω όλα. Τα ξέρει, Γρηγόρη, όλα τα ξέρει. Τι κουτσομπόλα, τι Βασιλιάδου είναι αυτό, ρε. Δεν υπάρχει. Τι Βασιλιάδου. Έχει μάτια τη καβάλα τώρα, μαθαίνει. Αλλά δεν περίμενα. Φιλοπονήσου. Αλλά δεν περίμενα το Λοσταρίδη να πάει με του Λάτκι του Ερυφιλίδη. Δεν περίμενα. Με του Λάτκι. Δεν περίμενα να πάει. Ο Λοστ. Θα τον κάνω ένα τηλέφωνο να δω τι γίνεται, τι τρέχει εκεί. Πάρτον να τον πειράξει. Πάρτον, πάρτον. Θα τον πάρω, ναι. Μη μου γράφετε για Ιτούδη, με ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Μη μου γράφετε για Ιτούδη. Πάρε κόσμο τον Ιτούδη τώρα, στο βρώμο μπάσκετ τώρα εδώ πέρα. Καλησπέρα. Καλά στην εκπομπή. Ναι. Καλησπέρα, ναι. Γεια σου, Γρηγόρη. Καλώ τη γρήπη μα. Γεια σου, Νηφίτσα. Από σήμερα τον Κωνσταντίνο Ραπτόπουλο θα τον αποκαλώ, θα βγαίνω και θα τον λέω Νηφίτσα. Λοιπόν, είναι πολύ Νηφίτσα για ποιο λόγο. Εχθές που πάνω στο ραδιομέγαρο, ρε παιδιά, καταρχήν έχω έρθει πολλές φορές και δεν το έχω πει και έπρεπε να το τονίσω και βγάζω κίτρινη κάρτα στον εαυτό μου. Είναι αεροδρόμιο για να φτάσω, περπατάω 1 χιλιόμετρο. Δεν πιστεύω να υπάρχει στην Ελλάδα μεγαλύτερος ραδιοφωνικός σταθμός. Παιδιά, από το ράδιο Μητρόπολη. Όχι, αυτό σε εκπομπή το απόγευμα θέλει. Άσε ρε τώρα, μην με κόβεις. Λοιπόν, καταρχήν να αν θες εκπομπή το πρωί 8 με 10 με τον κύριο Καλομέτωπο. Γρηγόρη, άσε με λίγο να πω αυτά που πρέπει. Αν θες εκπομπή με τον Μεγαλομέτωπο. Γιατί τον έβγαλα νηφίτο. Νηφίτο τον έβγαλα γιατί είχα αφήσει 10 μέρες άκοφτα τα νύχια μου. Έβαλα στήσιμα ένα μπουκάλι και τα λουλούδια το 20% στα μπουζούκια και 100 ευρώ. Γιατί είπα ότι είναι νηφίτο και θα δει τα νύχια. Γιατί που λέει, ξέρω εγώ, για του παοξίδε του με τα νύχια, ξέρω εγώ, παραβάδε έτσι. Ραπτόπουλε, ναι. Σε ευχαριστώ που κέρδισα το στίχημα να μαγκίτη και τα άκοψα και τα νυχάκια μου και τα λίμαρα. Δεν λιμάρονται αυτά τα νύχια, ρε φίλε. Έχω μια φρέντα στην επανομή που κόβω τα χόρτα. Μόνο έτσι κόβονται τα νύχια σου, ρε. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι αηδία είναι αυτή. Χρειάζεται με να πω 10 δευτερόλεπτα για τον κύριο που θα έρθει με το σκάφο. Κύριε μου, κύριε Σκαφάτε, χτες έχει κάτι. Έκανα μασάζ, έχει κάτι πλάτε τσιμέντο, να ξέρεις, πρόσεχε, γεια. Έκανε μασάζ. Γιατί ποιος δεν σε έχει κάνει μασάζ. Πες έναν που δεν τον έχεις βάλει να σε κάνει μασάζ. Αφού είναι η όμοι μου βαρύς. Πες έναν που δεν τον έχεις βάλει να σε κάνει μασάζ. Όποιος έρχεται, πάτα με λίγο την πλάτη. Πάτα με λίγο την πλάτη. Τι να βγάλουμε. Μάλιστα, κύριε Διευθυντή. Τι λέει. Τι σε νοιάζει, ρε κουτσομπόλα. Εντάξει. Ναι. Ναι. Ορίστε. Έλα ρε. Αδερφέ μου. Ας τα αδερφέ μου, εσύ φταίς που έφυγε. Ας τα αδερφέ μου. Εγώ φταίω. Ναι. Καλά. Τι έγινε ρε. Εφέ Μπαουκ. Κοίταξε, μην έρθω εγώ από εκεί πέρα και θα σε πατήσω και το κεφάλι. Στο πουλί θα σε πατήσω. Λοιπόν. Τι κάνετε. Επιστρέψαμε από διακοπές και είμαστε πολύ λυπημένοι. Μπούζο. Έχεις μια εβδομάδα ρε. Η Ρακλή δεν είπε στο όνομά του. Τι είναι αυτό με σένα ρε. Ρε Μπούζο. Πήγε η ομάδα για προετοιμασία και δεν είπε κουβέντα ρε. Ας πρίξετε το σηκώτη ρε. Τώρα που θα περάσει και ο Πάουκ στους ομίλους. Ποιος ακούει. Κοίταξε. Δεν γίνεται αλλά. Θα έρθω με τα πόδια στη Θεσσαλονίκη ρε. Άμα χάσει ρε. Λοιπόν ακούστε να είστε. Πούζο.
Άκου να δεις ρε. Ό,τι και να κάνεις, έβγαλες με τον Ευγενίου. Το λες, κύριε Ευγενίου, ποιος σας κυνηγάει, πέστε μου. Ποιος σας κυνηγάει, πέστε μου. Τώρα ξέρεις ποιος το κυνηγάει, Μπούζο. Ε, η ομάδα σου που πήρε και εκείνη τη γειτονιά εκεί πέρα, το Μακεδονικό που είναι στα τέσσερα. Ντροπή. Είπες τη λάθος λέξη. Είπες τη λάθος λέξη. Να έλεγες πανσεραϊκό, θα σας συγχωρούσαμε. Θα σας συγχωρούσαμε. Είπες τη λάθος λέξη. Καλή ούτε νεύμα ο κόκκινος να πέσει γραπή σου. Πάμε. Πάμε. Καλά το ξεκίνησες. Μετά το χάλασες λίγο. Ναι. 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 Καλησπέρα, εγώ είμαι. Μάλιστα, κύριε, εσείς. FM Pav, έτσι, σίγουρα. Μάλιστα, κύριε. Καλά πήρατε. Ναι. Καλά πήρα, ωραία. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός από Δράμα, αλλά το που με ξέρεις. Βέβαια. Κύριε Κομμουνιστικό, κύριε, σήμερα δεν μας κάνατε, δεν μας εκθιάσατε τον κύριο Κασελάκη, για ανησυχώ, είστε καλά. Ρε φίλε, για σένα λέει. Τι πίνεις. Τι πίνω εγώ. Δύο μέρες τώρα μας έλεγες, ο κύριος Κασελάκης, το καημένο παιδί. Εγώ είμαι κομμουνιστής, εσύ τι είσαι. Κάτσε έτσι όπως το είπες, καλά σε λένε εσύ κόκκινε. Τι είπα. Είπες ωραία λόγια και το παιδί και κομμουνιστικό και μορφωμένο παιδί. Καλά κάνει. Εντάξει. Καλά κάνει. Εντάξει. Και τι, ποιον αποθέω. Εγώ είμαι ακροδεξιός. Καλά, καλά ξηγες. Ποιον αποθέω. Τη Δράμα τι ήθελες να είσαι. Ποιον αποθέω. Έλα βρε, τι έχει η Δράμα ρε. Εγώ κομμουνιστικό. Ποιον αποθέωσα. Το μπιπιλάκι. Εντάξει, θα βάσαι κάνω ρε. Θα βάσαι κάνω. Μπαίνεις πολύ δυνατά και δεν κατάλαβα γιατί. Πολλοί ξέρετε, δεν καταλαβαίνω. Έτσι είμαστε. Εμείς Παναθηναϊκοί παίρνουμε δυνατά. Μετά το Κλαρίνο κάτι πρέπει να πεις. Ναι, ναι. Λογικό. Ναι, πρέπει να πω κάτι. Πάντως, εγώ τον Γιωβάνο δεν τον είδα και πολύ να ρισκάρει. Το μόνο ρίσκο που πήρε ήταν που έβγαλε τον κόφτη και έβαλε οχτά. Τίποτα δεν πήρε άλλο ρίσκο. Δεν πήρε ρίσκο. Τώρα μου φαίνεται. Έβαλε το τσέρι στον πέρα. Τίποτα άλλο. Το μόνο του ρίσκο αυτό ήταν. Δεν είχε άλλο ρίσκο. Εντάξει, βγάζει τον Ιωαννίδη, έναν από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές, για να μου βάζει μέσα το φυτό. Δεν μπορεί να κερδίσει μια μονομαχία. Και μου βάζει Τζούρισιτς που είναι από τα καλύτερα, από τους καλύτερους παίκτες στα τελευταία παιχνίδια μου. Άρχισε να τον βάλει. Τι να βλέπουμε τώρα. Άρχισε να τον βάλει, σωστό. Φάει τρία καλύτερα. Θες γκολ, φάει τρία. Αλλά προσπάθησε να το καρφώσεις. Αν δεν το βάλεις, φάει τρία, δεν μας ενδιαφέρει. Τι κάνει ρε η δόξα δράμα σε εκεί πάνω. Ας τον Παναθηναϊκό, τα είπαμε. Δεν ασχολούμαι ρε με τη δόξα δράμα, δεν ασχολούμαι εγώ. Εντάξει. Μόνο Παναθηναϊκός, τίποτα άλλο. Εντάξει, good. Εντάξει. Πάμε τελευταία γραμμή, κύριε Κόκκινε. Καλησπέρα. Μάλιστα. Καλησπέρα. Έλα φίλε. Καλησπέρα φίλε. Εγώ μιλάω. Μάλιστα. Με ένα ξεκούραστο 0-0 σήμερα περάσαμε, γιατί το σημαντικό το μάτς έτσι πως ήταν το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα 1-2 είναι στην Κρήτη. Όχι φίλε, διαφωνώ. Ναι, ο καθένας έχει τη γνώμη του. Δεκτό, αλλά σου λέω κάτι. Κάτσε να το πει. Έχεις βαθμολογία στην Ευρώπη σαν ομάδα. Δεν πρέπει να βλέπεις το σήμερα, πρέπει να βλέπεις και την επόμενη χρονιά. Καλά είναι μάτς ρε κόκκινε, περνάω δεν περνάω σε όμιλο. Ρε περνάς, δεν υπάρχει περνάω. Δεν είναι τώρα. Να μου πεις να το πάρει μισό μηδέν και εντάξει να ράξει, το δέχομαι. Αρκεί να έρθει η πρόκριση, δεν με νοιάζει το σκορ. Έτσι. Για μένα το μάτς είναι την Κυριακή. Και αυτό δεκτό. Όσο για τη βία ο Κωστής που είπε, μήπως είσαι ο πρώτος που προάγει στη βία με αυτά που λες τώρα. Ναι ρε φίλε, να έρθει ο άλλος να με δείρει και να του πω, δεν πειράζει φίλε, καμπανός φίλε, εγώ δεν έγινο. Για να εγώ άκου εμένα. Εγώ καμπανός δεν θα γίνω για μένα. Και στο παιδί μου, μπαμπάς του καμπανού δεν θα γίνω. Τελειώσαμε. Γεια σου φίλε. Εγώ δεν προάγω καμία βία. Όταν έρθει επάνω μου η βία, καμπανός δεν θα γίνω. Ψυχηθήκαμε. Δεν πειράζω κανένα. Δεν ενοχλώ κανέναν. Η βία όταν έρθει πάνω μου δεν την προάγω εγώ. Αλλά θα αμυνθώ με τον τρόπο που ξέρω εγώ. Όχι με τον νόμο και τις κομμουνιστικές θεωρίες και τις ανθρωπιστικές. Ανθρωπιστής δεν είμαι. Μισό. Φιλόσοφος είμαι. Ανθρωπιστής δεν είμαι. Όποιος αρχίζει έτσι όπως είναι τα πράγματα και απειλεί δημόσια, θα απαντάτε δημόσια με τον τρόπο που πρέπει. Εγώ ούτε στο παιδί μου θέλω να γίνω καμπανός, ούτε στον εαυτό μου. Στην Ελλάδα που ζείτε. Και κομμένοι εδώ. Είμαι ο τελευταίος που προάγει βία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο τελευταίος. Εντάξει, boys. Καλό μεσημέρι.
Τάνια Δήμου για ειδήσεις, θα μένουμε ένα τρίτο ημίχρονο με Πετροτό και Βλαχόπουλο. Πρώτα θα λέμε αύριο στις 2. Να είστε όλοι καλά.